Παρακαλώ.
Προς τον Πρόεδρο και Δημοτικού Συμβουλίου Λαϊσμούς. Δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δια της παρούσης μου επιστολής δηλώνω την πρόθεσή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από την ενιαία παράταξη ανεξάρτητη πρωτοβουλία ενεργών πολιτικών Λαϊσμένη ότι πρότυπο του Δημάρχου κυρίου Σταύρου Τζουνάκη που προέκυψε κατόπιν σύνταξης με την παράταξη πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη του κυρίου Γιώργου Καρίση. Θα ήθελα να παραθέσω αξιολογικά τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ήμουν εξ αρχής αντίθετος με τη σύνταξη και αυτό το γνώριζε πολύ καλά η επικεφαλής της παράταξης μου λόγω διαφορετικής προσέγγισης σε ουσιώδη θέματα και δεν παραβρέθηκα σε καμία από τις κεντρώσεις γνωριμίας με τον Δήμαρχο στις 28-8-19 και μετέπειτα με όλη την παράταξη ανεξάρτητη πρωτοβουλία εγώ πολιτών για να σπίτι πολύ πρότυπο στην Ακαδημία την 1η Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνειδητά, αφού διάβασα το πρακτικό της σύνταξης και βλέπω τη συγχρόνως ότι είχε πλειοψηφικά συντελεστεί, υπέγραψα ακολουθώντας την υπερφρασμένη και αποτυπωμένη πρόθεση της παράταξης μου. Η όλη διαδικασία της σύνταξης ήταν καθόλου ανώμηνη, διότι όπως λέει ο νομοθέτης, οι δημοτικές παρατάξεις απαρτίζονται από τα μέλη των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές και αναδείχθηκαν δημοτική σύμβουλη. Η προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι επιβάλλεται πριν αποφασίσει η παράταξή μας, δηλαδή η εκλεγμένη πολιτική σύμβουλη, με μια εσωτερική διαδικασία να ψηφίσουν και τα υπόλοιπα 39 μέλη του συνδυασμού μας, αν συμφωνούμε τη σύνταξη. Ήταν η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση σε ένα κορυφαίο θέμα που ανέκυπτε, δηλαδή την πλήρη ενσωμάτωση της παράταξής μας στην παράταξη του εκλεγέντος του Μάρκου με ανέκπληκτο τρόπο βάση του νόμου 46-23 του 2019. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, επισταμμένως αρνήθηκα στον Γιώργο Καρίση οποιαδήποτε θέση ευθύνης μου πρότεινε έμπιστη άμυστη. Η πρόθεση και η απόφασή μου ήταν να μην συμμετάσχω ενεργά στην ενιαία παράταξη. Πιστεύω ότι είναι αναφέρει το δικαίωμά μου. Σε μια τελευταία επικοινωνία μας, μου πρότεινε να γίνω τεταρμένος δημοτικός σύμβουλος στον πολιτιστικό χώρο, όπου επίσης με γενικό τρόπο αρνήθηκα. Με έκπληξή μου την Παρασκευή 29, μαθαίνω τηλεφωνικά από γρήφους, καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δημοσιεύτηκε η νέα μου αρμοδιότητα στη διάρκεια. Η ανακοίνωση της ανάπτυξης της θέσης ως του τεταρμένου δημοτικού συμβούλου του πολιτιστικού χώρου, χωρίς τη συνένεσή μου, με οδήγησε άμεσα στη σύνταξη της επιστολής ανεξαρτητοποίησης. Θα ήθελα να σημειώσω ότι αν η παράταξή μας είχε κερδίσει τις εκλογές, θα αποδεχόμουν οποιαδήποτε θέση ευθύνης που θα μου πρότεινε ο κύριος Γαρίσης. Άλλωστε πιστεύω ότι μια προγραμματική και ιδεολογική σύνθεση δύο εκλογικών παρατάξεων μπορεί να οδηγήσει σε σύμπραξη χωρίς να υπογραφεί οποιαδήποτε πρακτικό. Από τη θέση πλέον του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου θα ανήκω στην αντιπολίτευση, εκεί που με ενέταξε άλλωστε η βούληση του εκλογικού σώματος στις πρόσφατες εκλογές. Υπόσχομαι να υπηρετήσω αυτό το δημοκρατικό ρόλο χωρίς καμία πρόθεση στήρας, αναντιθέτως επικοδομητικής κριτικής στο έργο της Δημοτικής Αρχής προς όφελος της πόλης μας. Δεσμεύομαι δε να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, αν και εφόσον μου ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή στους τομείς του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Καρίση για το προεκλογικό ταξίδι που κάναμε, πλήρες από ωραίες και δύσκολες στιγμές
και να το ευχηθώ, όπως και σε όλους τους ευτυχισμένους συναγωνιστές μου, δημιουργικό και αποτελεσματικό έργο. Τελειώνοντας, επειδή είναι η πρώτη φορά που εμπλέκομαι στα κοινά του Δήμου μας, δεν ήθελα να κληρονομήσω το παρελθόν οποιασδήποτε παράταξης, χωρίς να έχω προλάβει να δημιουργήσω το δικό μου παρόν. Συνεχίζω με το όραμα Νέα Σμύρνη Κέντρο Πολιτισμού Μαρτυρία Νέα Αλβέρδης. Με εκτίμηση Γιάννη Σκεπτικό. Κύριε Καραγκελιά, εδώ ήταν η μεταθέση του Πρωθυπουργού. Προσήφω ο κύριο Καραγκελιάννη και ο κύριο Σαρκόδη. Έχουμε ένα ψήφισμα. Θέλω να το διαβάσετε σε εσεί, θα ακούγει εγώ. Θέλω να μην τη διαδικασία να σου πει το. Ναι, κύριε Κουβά, παρακαλώ. Επειδή είναι η πρώτη ουσιαστικά συνεδρίαση του σώματος, θα ήθελα όπως και τις άλλες φορές και ιδιαίτερα τώρα από τούτο και στο εξής, όλα τα ψηφίσματα να έρχονται στο τέλος, να τα συζητάμε στο τέλος. Εφόσον βέβαια αυτό είναι και η βούληση του σώματος. Διαφορετικά θα εμπλεκόμαστε κάθε φορά σε κάποιες συζητήσεις οι οποίες για το δημοτικό έργο της Δημοτικής Αρχής και εγγένει για την πόλη, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει καμία σημασία. Ο κανονισμός λέει στην αρχή, κύριε Κουβά, αλλά αν δεν έχετε αντίρρηση στο σώμα, τώρα το κάνουμε και στο τέλος. Οπότε, κύριε Ζαγκούλη, να μην διαβάσετε την ανακοίνωση του σύμφωνα. Α, κύριε Ζαγκούλη, με συγχωρείτε, κύριε Ζαγκούλη, έχει το ρόλο του Ζαγκούλη. Δεν πειράζει. Επειδή αυτή η δήλωση προφανώς δεν ήταν σε γνώση μου και επειδή όλα αυτά που είπε ο κύριος Καρκινό καταγράφηκαν, πρέπει να απαντήσω σε κάποια. Καταρχήν, λυπάμαι πολύ για την απόφασή του. Θα ήθελα απλά να τονίσω ότι εάν κάποιος κάτσει και διαβάσει καλύτερα τον νομό, θα καταλάβει ότι παρά το όσα περίπου καταμαρτύρουν κάποιοι κύριοι και κυρίες της αντιπολίτευσης, γιατί προφανώς τους συμφέρει να λένε αυτό. Οι δύο παρατάξεις συγγράφουν σύμφωνα με τον νόμο στη δημιουργία μιας συμπαράταξης πλειοψηφίας, που όμως παραμένουν δύο ανεξάρτητες συνδυασμοί. Δεν είναι επιλογή μας, αυτή τη στιγμή ούτε η δική μου, ούτε του Δημάρχου, οι δύο ανεξάρτητες συνδυασμοί να αυτοί να ενωθούν σε αυτούς. Και θα ήθελα, επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται και στα δίκτυα, θα ήθελα όποιος θέλει να διαβάσει καλύτερα τον νόμο και τον καλούμε να συζητήσω. Κατά δεύτερον, σε σχέση με τις επικοινωνίες που ανέφερε ο κ. Καρκινός, εγώ θα πω με πάρα πολύ σεβασμό, γιατί φορευτήκαμε μαζί στον προεκλογικό αγώνα, ότι υπάρχει κάποιες ανακρίνωσης. Αλλά θα μείνω εκεί, γιατί πραγματικά σέβομαι τους ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί τους. Εμείς παρά τα αυτά συνεχίσουμε να εκφράζουμε τη διάθεση των πολιτών οι οποίοι μας ψήφισαν και μας εμπιστεύτηκαν. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η σύνομη και ήταν ανοιχτή διαδικασία και ανά πάσα στιγμή υπήρχε οποιαδήποτε διάθεση δική μου να δεχτώ σχόλια για τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό δεν είναι. Από εκεί και πέρα, όμως, εμείς αυτοί που μένουμε, πορευόμαστε, εμείς έχουμε μετρηθεί από τον λαό της Νέας Μύρινης και έχουν εμπιστευτεί συγκεκριμένα πρόσωπα. Εμείς συνεχίζουμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε να αντάξει όλων αυτών που μας ψήφισαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δαρίση. Κύριε Φραγκούλη. Δεν πρέπει να μην ξεκινήσει με 900 δεπάτη. Θα το πω τώρα. Δεν έχω καμία διάθεση και δεν νομίζω ότι είναι και σωστά προλογικά να προβώσω οποιοδήποτε σχέδιο σε σχέση με τη δήλωση ανεξαρτητοποίηση του συναδέλφου. Ούτε να εμπλακώ στα εσωτερικά των παρατάξεων και των διαδικασιών. Δεν έχει γίνει τίποτα παράνομο, άρα δεν υπάρχει κάτι. Είναι σεβαστή πολιτική βούληση του καθενός. Τελεία. Αυτό για το οποίο πήρα το λόγο και μου κάνει εντύπωση, και θέλω απλά να το σημειώσω, είναι αυτό που άκουσα και που δεν αφορά μόνο τον κύριο Καρκινό και τον κύριο Δήμαρχο, ενδεχομένως και τον κύριο Λαρίσα, αλλά αφορά όλους μας.
μας αφορά η δημόσια διακήρυξη δια της αναρτήσεως στην Διάβγεια ότι ο κύριος Καραντινός θεωρίζεται από τον Δήμαρχο η παρατήρηση ενός συναδέλφου ότι δεν έδωσε ποτέ τη σύμφωνη γνώμη σε κάτι δημόσιο που δεν είναι πολιτικό αλλά είναι θεσμικό και παρόλα αυτά υπήρξε ανακοίνωση και τοποθέτηση από τον Δήμαρχο δημιουργεί για μένα ως σχόλιο τίποτα παραπάνω ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα. Και θα έλεγα για να μην το βαρύνω τόσο πολύ, γιατί επειδή πολιτικά ζητήματα, τουλάχιστον αποτελεί ένα στην πολιτική ιδεολογία ένα ισχυρό ορίσθημα. Ποτέ δεν διορίζουμε κάποιον σε κάποια θέση όταν ο ίδιος δεν έχει εκφράσει προσωπικά προς τον διορίζοντα την βούληση του. Από ό,τι φάνηκε από το προβλέψη, αυτό επισημαίνω γιατί ήταν δημόσιο έργο. Τα άλλα είναι θέματα των παραστάσεων και δεν θέλω να τα σχολιάσω. Επειδή αφορά τον κύριο Λαρίση, κλείνουμε με αυτό και η Λαρίση, γιατί δεν επιτρέψω άλλο σχόλιο για αυτό. Επειδή προφανώ ο κύριο Κουτελάκη προσπαθεί να κάνει συγκύρωση σε όλο αυτό το Μπράβο, και τελικά δεν πήγανε καθόλου στη συζήτηση.
αυτή η κατηγορία και τα βρέθη που τελικά έγιναν δεκτά ήταν μόνο 80. Σε αυτήν την κατάσταση, εμείς καταθέτουμε ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρει ακριβώς το πνευματικό Δήμο της Νέας Μύρνης. Υπάρχει χρόνιο κυριακό πρόβλημα και στους παιδικούς περιφερειακούς σταθμούς, αλλά και σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι γνωστή η απόλυτη απροθυμία, κατά τη γνώμη μας του Δήμου, να προχωρήσει σε εξέβρεση υποδομών για την εφαρμογή της δίχρονης δημόσιας υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα, ισχυρισμός των ηθινότων ήταν ότι δεν έχουμε πρόβλημα και τα παιδιά των δημοτών μας μπαίνουν όλα στους παιδικούς σταθμούς ή παίρνουν βάουτσερ. Οι καταγγελίες για αποκλεισμό των άνεργων μητέρων αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Νομίζω ότι εμείς απαιτούμε και θα έπρεπε να είναι ολονών η απέτηση να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά έως 4 ετών που οι γονείς τους το επιθυμούν σε δημόσιους, δημοτικούς, δωρεάν, παιδικούς και βρεφονιδιακούς σταθμούς, να γίνουν προσλήψεις μόνιμων βρεφονιδιοκόμων και όλου του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των παιδικών βρεφονιδιακών σταθμών, η άμεση εφαρμογή της δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και στο Δήμο της Νέας Μύρνης και άμεση υλοποίηση της ίδρυσης των επιπλέον διαγωγείων που απαιτούνται με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές. Και τέλος να τοποθετηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις πάνω σε αυτό που προέδρουν το διαρκό πρόβλημα και να δεσμευτούμε πάνω σε μια συγκεκριμένη λύση. Ευχαριστώ τον κύριο Φαγκούλη. Έχω και μετά τις ερωτήσεις. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν. Δεν θα τοποθετηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι επί του θέματος. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμο να σας πω πόσες αιτήσεις είχαμε και πόσα παιδιά πήραμε, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια, τουλάχιστον από πλευρά εργαζόμενων μητερών, τα έχουμε πάρει σχεδόν όλους. Εκείνα που έχουν γίνει έξω είναι με εκείνα τα υψηλά εισόδηματα. Δηλαδή, όταν έχει κάποιος 60-70.000 εισόδημα, αυτή τη στιγμή δεν δικαιούται κατά την άποψή μου εντός εισαγωγικών να πάει σε κάποιον δημόσιο σταθμό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι την επόμενη φορά θα σας πω ακριβώς τα στοιχεία τα οποία είχαν καταθέσει όσοι πήραν. Υπάρχει μια αδυναμία αυτή τη στιγμή, γιατί η πολιτεία έχει πει να λειτουργήσουν τα προμήθεια. Δηλαδή τα παιδιά που είναι μέχρι 4 μηνών μπορούν να πάνε στα προμήθεια. Υπάρχει μια αδυναμία όμως, γιατί δεν υπάρχουν προμήθεια σαν την διαγωγία. Αν τα προδώσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, τότε νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στα βρέφη και στα λίγη. Μετά τις διευθυνήσεις του Δημάτου υπάρχουν την εξαισία. Μια μικρή τοποθέτηση. Μια μικρή τοποθέτηση. Μια μικρή τοποθέτηση. Όπως τα έβαλε ο κ. Στρακούλης, είναι απλά υπάρχει ένα πολιτικό θέμα, υπάρχουν κάποιες πολιτικές ευθύνες που καλό είναι να τις βλέπουμε κάθε φορά. Η έναρξη τη σχολική χρονιά βρήκε εκατοντάδε προμήθεια στου Δήμου, όπου υλοποιείται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, είτε σε νηπιαγωγεία μακριά από τον τόπο κατοικίας, είτε σε υπερκληθή τμήματα, καταργώντας την πράξη των νόμων που ψηφίστηκε, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε ένα νηπιαγωγό για κάτι 22 παιδιά. Είναι γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν εξεφάλαξε κανένα απολύτως κονδύλιο από το κρατικό προϋπολογισμό για την ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου. Διατηρώντας αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η σημερινή κυβέρνηση συνέχισε από εκεί που το άφησε η προηγούμενη, δηλαδή πολύ μακριά από τις πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες των παιδιών της σχολικής αγωγής. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, των ανεπαρκών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του δίκαιου αιτήματος της δίχρονης προσχολικής αγωγής, είναι ότι στο Δήμο μας θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την επόμενη σχολική χρονιά. Ως λαϊκή συσπήρωση έχουμε αναδείξει επανειλημμένα στο παρελθόν το πρόβλημα,
τονίζοντας ταυτόχρονα το ίδιο σοβαρό κτηριακό πρόβλημα των σχολείων της Νέας Μύρης, τα 25 τμήματα της ακατάλληλες αίθουσες σε πολλές περιπτώσεις, την αναγκαστική μεταφορά μαθητών σε διπλανούς δήμους, προχωρήσεις σχολικών εκδοσών. Η χρόνια πίεση αυτών των ιδιωτικών συστημάτων, δηλαδή η ανέγερση νέων σύγχρονων των ασφαλών σχολικών κτηρίων, δημιουργεί προβλήματα στις λαϊκές οικογένειες της περιοχής μας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να βρίσκουν πολυδάπανες εναλλακτικές λύσεις. Στο Δήμο της Νέας Μύρης, από τη στιγμή που ξεκίνησε η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της σύγχρονης υποχρεωτικής αγωγής, δεν έχει γίνει καμιά ανακοίνωση για την ανέγερση έστω και ενός νηπιαγωγείου. Αντιθέτως, ακούμε για λειτουργία εθουσών για νήπια προνήπια μέσα στα ΕΠΑΝ, για αν είναι λάθος να μας το διαψέψετε, για εγκατάσταση προκάτε εθουσών σε αυλές σχολείων. Δεν υπάρξει καμιά προσπάθεια να πιεστεί η κυβέρνηση και να δοθούν κονδύλια για χρηματοδότηση, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα έργα, ώστε το Σεπτέμβριο του 2020 να είναι ο Δήμος έτοιμος να υποδεχθεί όλα τα παιδιά 4 και 5 ετών σε σύγχρονα νηπιαγωγεία. Θεωρούμε ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή είναι δικαίωμα και ανάγκη του κάθε παιδιού. Είναι βασική ανάγκη και δικαίωμα των παιδιών προκειμένου να αναπτυχθούν ολόκληρα και πρέπει να προσφέρεται με αποκλειστική ευθύνη του κράτους σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια. Η δίχρονη προσχολική αγωγή είναι πρωτίστως μια παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα που αφορά την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ερωτάται λοιπόν η Δημοτική Αρχή πόσα εγκλημάτων που κάνουν τα παιδιά φέτος 3 και 4 ετών που κατοικούν στο Δήμο μας, προκειμένου του χρόνου όλα τα παιδιά να φιλοξενηθούν στα νηπιαγωγεία. Με δεδομένο επίσης ότι τα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει, οφείλουμε να επανέλθουμε ένα δεύτερο θέμα πολύ μικρό, στο θέμα της αντισεισμικής προστασίας. Μετά το σεισμό του Ιούλη, καθίσταται προφανής η ανάγκη να γίνει προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολικά κτίρια. Ρωτάμε λοιπόν, σε πόσα από τα σχολικά κτίρια του Δήμου έχει γίνει ο προβλεπόμενος προσεισμικός έλεγχος από τις κτηριακές υποδομές, και συναπάντησε ότι δεν λειτουργούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας και πώς κρίθηκαν τα κτίρια αυτά και είναι κατάλληλα να δέχονται μαθητές και προσωπικό. Υπάρχει άλλο συνάδελφο που θέλει να τοποθετηθεί. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλο, κύριε παρακαλώ. Δεν θα πω πολλά και θα επιμάτσετε σημασία επάγγελμα όσο την αφήνει. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι πιθανό. Έχει ευθύνη, έχουν ευθύνη και οι πρόγραμμες δημοτικές αρχές, διότι δεν αναζήτησαν χώρους διαθέσιμους. Συμβάστηκαν όταν υπήρχαν ανάγκες. Οι χώροι μας ήταν ραγδαία κατοικήσιμοι, οπότε δεν αναζήτηκαν και αντίστοιχοι ανθρώποι χώροι, δηλαδή το προσωπικό, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε σήμερα αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά την ψήφιση, δεν θα πρέπει να το ψηφίσουμε. Μιλήσαμε για κατάρτιση των τροπίων. Θεωρούμε ότι ένα πνευματικό δήμο πρέπει να κοιτάει πρώτα και διανοιακά να μετροποιεί τα νέα παιδιά και τι νέε παιδιά τη οικογένεια. Και δεν έχω να πω σε κάτι άλλο. Ο πρόγραμμα σα, κύριε Κουλάνη, είστε εδώ πρόγραμμα σα, παρακαλώ. Υπάρχει κάποιο άλλο, ο κύριο Κουλάνη, παρακαλώ. Αν το θέλετε, το κάνουμε. Θέλω να καταφράσω το πρώτο, θέλω να μείνω στο ψήφισμα για τα συνολικά θέματα της εκπαίδευσης. Εδώ το λόγο μόνο για μια περιοχή του προβλήματος που τέθη από το ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Βαρουφάκης. Για το δίχρονο, για τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Για την προσχολική αγωγή που θα μπει από τον χρόνο και στη Νέα Σμύρνη, αν δεν πάρει μια αναβολή, έχει πάρει ένα ή δύο χρόνια να μην κάνει λάθος. Ωραία, αυτό είναι μια καλή πληροφορία. Όμως, το αν θα πάρετε ή δεν θα πάρετε, δεν μπορεί να είναι μυστικό μέχρι τώρα. Και θα πω ότι δεν μπορεί να γνωρίζει, είναι από την πολιτεία. Για εμάς η πολιτεία, αυτή τη στιγμή, μας λέει ότι το 20 και μας κόβεται το 19 και μας κόβεται το 18. Δεν κατηγορώ για κάτι. Λέω ότι εμείς ως Δήμος, τουλάχιστον σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι εις γνώση μας, ένας σχεδιασμός
που θα έπρεπε να εκδηλωθεί από τότε που η πολιτεία καθιέρωσε την προσχολική αγωγή στην αντιπαιδαγωγία, ούτως ώστε να έχουμε ένα σχέδιο που να λέμε εμείς αυτό το πρόβλημα, όταν θα ισχύσει και για την πόλη μας, προετοιμαζόμαστε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί μιλάμε για κτίρια, δεν μιλάμε για αποφάσεις, και τα κτίρια έχουν χρόνο ορίμασης από τότε που θα το συνεχούμε, μέχρι τότε που θα χρηστεί, θα δούμε τη χρηματοδότηση κτλ. Δεν φαίνεται να έχει καταπληθεί κάποιο πρόγραμμα ανέλυασης ή συμπλήρωσης ή ό,τι το είναι η δημοτική αρχή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Άρα, κατά τούτο εμείς το ψήφισμα το ψηφίσουμε, αναδεικνύοντας κυρίως αυτό το πρόβλημα. Να θυμίσω ότι η Νέα Σμύρνη από τον Ιδρύο το 2010 έκτισε τα περισσότερα κτίρια που έχουν χτιστεί σε Δήμο της Ελλάδας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, παρόλα αυτά δεν είναι επαρκή. Από το 1998 μέχρι το 2010. 11 κτίρια σχολικά, 11 νέα σχολικά κτίρια και 2 νέες σχολικές πτέρυγες. Αυτό δεν απαντήγεται σε άλλο Δήμο για εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Συμβαίνει όμως ότι έχει ακόμα λήψη, δεν ανοίγω αυτό το κεφάλαιο, είναι θέμα να κάνω μια συζήτηση. Τελειώνω με την έψη μας. Θα ήθελα ειλικρινά το επόμενο διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε ένα σχέδιο ότι εκεί προβλέπουμε να γίνουν οι εγκαταστάσεις, οι νέες για τα μικραγούδια για να υποδεχτούν όποτε και ανισχύσεις τα επιπλέον παιδιά και σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο να τις χρηματοδοτήσουμε. Γιατί οι δύο ιδέες που έπεσαν κατά τον παρελθόν για το υπόφελο της Αιγαίου και για ένα τμήμα της παιδείας όπου θα εκτίζονταν νηπιαγωγεία για αντικειμενικούς εγκολεύρω. Δημοτικό και νηπιαγωγείο
και οι δυνατότητες για άλλους χώρους αγωγές, στο κατεπαρκατσίο. Αυτή είναι απόφαση λιμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πρέπει μια συνέχεια. Υποθέτω ότι έχει μια συνέχεια. Λοιπόν, η κατάργηση των τροφίων σε ένα πλεονασματικό Δήμο, το αίτημα αυτό, είναι αυτονόητο για τους συνδυμάτους του Δημοτικού Συμβούλου. Δηλαδή είναι πλεονασματικός και ο λόγος. Και η αντισεισμική προστασία που εν ώψη και των νέων συνθήκων σεισμικής φράσεως θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην άμεση προτεραιότητα σε ό,τι αφορά οποιοδήποτε χώρο, κυρίως χώρο που συχνάζουν παιδιά και εφημερίδες. Αυτά. Αν κατά τα άλλα θα ψηφίσω βεβαίως ως έχει το προσπαθήσω να φέρω μια δημοσία του σχολείου με πολύ εκδοτική διάθεση. Προφανώς προσυπογράφω και το ενδιαφέρον και την αγωνία και όσο αναφέρεται από τους προηγούμενους, φαντάζομαι και από επόμενους ομιλητές για τα προβλήματα και οι ελλείψεις υποδομών είναι δεδομένες σίγουρα η κάλυψή του δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά θέλει και σχέδιο και προγραμματισμό. Και γι' αυτό το λόγο λέω αυτό που λέω. Να πούμε για να ξέρουμε λίγο την πραγματικότητα. Και κυρίως πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε την πραγματικότητα για να πετύχουμε κάτι καλύτερο, όχι για να κάνουμε συνεργασία μεταξύ μας. Πέρυσι δόθηκαν από το ελληνικό δημόσιο 120 εκατομμύρια σε δήμους για να οικοδομηθούν και εδώ και σχολικά κτίρια. Από το πάθμα δευτεροβάτα στην τριτοβάτα τη επένδυση. Προφανώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες, προφανώς δεν είναι αρκετά, αλλά δεν είναι μηδέν. Είναι 120 εκατομμύρια. Από το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο για πρώτη φορά μετά από το ΘΙΣΕΑ πριν από 20 χρόνια δίνει τόσα χρήματα για βασικές υποδομές της αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα Φιλόδημος, η εικόνα που έχω εγώ και από την καινούργια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον κύριο Θεοδωρικάκο, είναι ότι εκτιμάται ως από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Όσοι είμαστε στην αυτοδιοίκηση, ξέρουμε ότι είναι μια ουσιαστικά μια κοσμογονία. Μέσα στην κρίση δόθηκαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην αυτοδιοίκηση. Και επειδή εκτιμάται ως τέτοιο, υπάρχει η πρόθεση και από την καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να επεκταθεί και με καινούργιες προσκλήσεις σε καινούργια αντικείμενα κτλ. Άρα πέρα από αυτά τα 120 εκατομμύρια που έχουν γίνει και από τα οποία θα υπάρξουν κάποιες εκτόσεις και κάποια περισσευόμενα χρήματα. Μπορούν να ξαναδοθούν σε σχολεία. Υπάρχει πρόθεση από το εσωτερικό να βγουν καινούργιες προσκλήσεις για διάφορα αντικείμενα που εκτιμάω ότι θα φτάσουν στα 500 εκατομμύρια με 1 δις ευρώ με το επόμενο 1 με 2 χρόνια. Είναι νομίζω σημαντικό να είμαστε έτοιμοι. Ένα, έχοντας οριμάσει κάποιες λύσεις. Δύο, ασκώντας μια πίεση και απευθείας σαν Δήμος, αλλά και μέσω της ΚΕΔΕ, που θα βρεθούμε εξαίρετη να την εκλέξουμε το επόμενο διάστημα, μια πίεση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε στις προτάσεις αυτές, στις καινούριες προσκλήσεις, να συμπεριληφθούν και πάλι χρήματα, λεφτά για ανέγερση σχολικών κτηρίων. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο που θέλει ένα προγραμματισμό και μια προετοιμασία από την πλευρά μας, για να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους που μπορεί να είναι ανεπαρκείς, που μπορεί, αλλά που οφείλουμε να κινηθούμε και να τους αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαβός και η κύριε κύριος Δήμαρχος. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω σε ένα θέμα που νομίζω ότι αυτή την ευαισθησία όλων και το θέσαμε και οι επικεφαλής των παρατάξεων, δηλαδή αν έχει γίνει έλεγχος ή όχι στα σχολικά κτίρια για το θέμα της αντισυνδιακής εκφράσεως της αντοχής τους στους σεισμούς. Θα παρακαλούσα μόνο και επειδή δεν χάνω τον λαιμό μου, αν μπορείς να μην μιλάτε μετά. Σήμερα ολοκληρώθηκε η επίσκεψη από τα μέλη από τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Μαζί σήμερα το πρωί πήγαμε σε 5 σχολεία, δηλαδή σε όλα τα σχολεία που είναι γύρω στο τμήμα από Παστράτου. Εκτός από τον έλεγχο και τη συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι μας υπέσχεσαν όπου υπήρχαν λογομέσεις ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουν να κρίνουν τις τεχνικές υπηρεσίες στην καταλληλότητα ή όχι, τραβήξαν ακόμη και φωτογραφίες από όλα αυτά για να μπορέσουν να τις μελετήσουν και να δούμε
εάν υπάρχει κάπου που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Και το λέω αυτό γιατί όσοι έχουν σχέση λίγο με τεχνικά έργα, πώς θα γνωρίζουν, θα μπορεί να μας πει περισσότερα, ίσως και ο κυρόπτος, για να μπορέσουν να διαπιστώσουν αν πράγματι υπάρχουν διαβρώσεις ή κάποιοι άλλο που μπορεί να κάνουν την ανοχή των ελληνικών μικρότερη, πρέπει να γίνουν και περισσότερο να ανοίξουν, δηλαδή τρύπες στους κύκλους, να φτάσουν μέσα, που απαιτεί περισσότερο χρόνο κλπ. Άρα θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση αυτές τις μέρες από την τεχνική υπηρεσία που θα περιγράφει λίγο το τι ακριβώς έχει γίνει και ποια ήταν η ιδέα. Σίγουρα η ευαισθησία αυτή που όλοι δείξατε υπήρξε και από την τεχνική υπηρεσία. Και θα ήθελα να κλείσω και με κάτι ακόμη από αυτό που είπαμε. Υπόθηκε ότι πρέπει και έπρεπε να έχουμε τις υποδομές για να μπορούμε να υποδεχθούμε τα παιδιά που πιθανότατα θέλουν να πρέπει να πούνε στους νέους παιδικούς αριθμούς. Και είναι σίγουρο ότι την ίδια ευαισθησία την έχουν όλοι μας εδώ μέσα. Δεν νομίζω ότι κάποιοι είναι περισσότερο ή λιγότερο ενέστη. Εκείνο όμως που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι πολλές φορές η νομοθεσία αλλάζει από την κεντρική κυβέρνηση χωρίς να έχει υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, όταν μειώνω κατά ένα χρόνο, παράδειγμα, την ηλικία ή κατά δύο αυτών που θα μπουν μέσα σε παιδικούς σταθμούς ή νεοφιλιακούς κλπ., είναι προφανές ότι χρειάζονται περισσότερους χώρους. Άρα δεν έχεις έτοιμη εκείνη τη στιγμή την υποδομή για να μπορείς να το βάλεις. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται να έχουμε περισσότερη συνεργασία όλοι μας. Να δούμε πώς μπορούμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα και να εξέλθουμε και μαζί χώρους. Γιατί ξέρετε, η νέα στιγμή αντιμετωπίζει μια μεγάλη δυσκολία στους χώρους. Έτσι, γιατί όταν λέμε να πάμε και να είμαστε έτοιμοι σε ένα χρόνο να έχουμε κτίσει και τα κτίρια κλπ., πρέπει να δούμε αν έχουμε και κατάλληλους χώρους που να ανήκουν στο Δήμο για να μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει και να τους ικανοποιήσει. Εμείς θα το ψάξουμε μέσω της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά χρειαζόμαστε και τη βοήθεια όσο εξηγούν γνωρίζονται κάποιους χώρους και έχουν αρκωθήσει με κάτι, να μας το φέρετε για να μπορέσουμε όταν θα το συζητήσουμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζέμπα, ο Σύμπονος. Συμπεριμετάω δύο πλευρές για σε σχέση με το ψήφισμα. Εμείς όλο αυτό το διάστημα, κοιτώντας ποια είναι η πραγματικότητα, αυτό που αντιληφθήκαμε είναι ότι έξω υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται σαν διέξοδο. Μια μάνα με ένα παιδί είναι ένα διέξοδο. Η συζήτηση που κάνουμε εδώ δεν θα τη στείλει καθόλου. Δύο χρόνια μετά από την απόφαση για τη δίχρονη προσχολική, που εφόσον είχε εφαρμοστεί, καταλαβαίνουμε ότι θα είχε τραβήξει τα παιδιά ηλικία 4 και 5 χρόνια στα νήπια, άρα δεν θα ήταν έξω 40 βρέφη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ξεκινάμε σήμερα και να το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα τι δείχνει. Είναι η λογική που ακούστηκε και από την αντιπολίτευση. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι συνδυασμό η κοινωνία κάτι. Είναι ότι ερχόμαστε να το συζητήσουμε σαν υποχρέωση. Εμείς καταθέτουμε ότι θέλουμε ένα ψήφισμα, ότι είναι επιλογή. Η επιλογή είναι λύση το πρόβλημα. Όχι υποχρέωση που επειδή ο Πατούλης κατάφερε να τραβήξει το Μαρούσι έξω και πήγαμε και τώρα είναι υπερφερειάρχης και πιθανώς αυτό που συζητιέται ότι θα τραβηχτεί πάλι έξω, να βρεθούμε και να ικανοποιηθούμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, εμείς θέλουμε να ψήφισμα και μια διάθεση. Και σαν πολύ ανάποδα, θεωρούμε ότι πέρα από τη συζήτηση που γίνεται εδώ, ότι θεωρούμε αναντίστοιχη, θα υπάρχει και μια συζήτηση στην κοινωνία, στη Νέα Σμύρνη, η οποία από εκεί θεωρούμε ότι θα την πίεση και υπάρχει μια ελπίδα το θέμα να λυθεί. Και ένα δεύτερο σύντομα, ο Δήμος έχει μια πάρα πολύ άσχημη φιλετική διάσταση στο θέμα. Η άνεργη μητέρα δεν μπήκε καν στα μόρια. Πρακτικά λοιπόν, και σαν ερώτηση για την επόμενη φορά και στον κύριο Δήματο, πόσες άνεργες μητέρες έκαναν αίτηση. Είμαστε σίγουροι ότι δεν γνωρίζετε. Γιατί δεν καταγράφησαν. Γιατί αυτοί πήγαν να πάρουν βάουτσερ. Τελικά τι έγινε με αυτό. Εκτός λοιπόν από τα 40, υπάρχει και αυτός ο πληθυσμός των ανθρώπων. Αυτό δείχνει τελικά ότι η ανεργία είναι πρόβλημα, είναι κριτήριο. Μάλλον θεωρείται καλό πράγμα για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάρει θέση σε προπονιακό αριθμό. Και πριν μιλήσετε, κύριε Βρετέ, θέλω να παρακαλέσω το σώμα. Όταν ζητάμε να τοποθετηθείτε, μάλλον επειδή παρεξηγήθηκα προηγουμένως στον κύριο Βαγκού, θα ήθελα να δείτε κατάλογο ερωτήματων. Να μην μου πετάξετε στο τέλος. Πώς μη θέλω να τοποθετηθώ, θα το καταγράψω αυτό το κύριο. Παρακαλώ. Πάντα έχω την άποψη πως το να ακούγονται απόψεις είναι καλό, δεν είναι κακό.
όταν είναι κλειστά στόματα είναι κακό. Έτσι, τώρα είναι κακό. Λοιπόν, νομίζω πως συνάδελφοι και αυτοί οι συντημότες που παρακολουθείτε, πρέπει να βλέπουμε τα συντήματα ως αποτέλεσμα της άσκησης κάποιας πολιτικής. Κάθε αρχή του χρόνου ερχόμαστε εδώ και διαπιστώνουμε 20 υποδομών σε πολλούς τομείς που εξυπηρετούν τον λαό της Νέας Πύλης, τα λαϊκά στρώματα, αλλά και όχι μόνο αυτά και τα στρώματα και τις υπόλοιπους συντημότες μας. Γιατί υπάρχουν αυτές οι έλλειψεις? Είναι αποτέλεσμα δηλαδή και καλύπτονται κάτω από την κοινή ευαισθησία που έχουμε κοινό που ονομαστεί στην ευαισθησία. Μπορεί να έχουμε κοινό που ονομαστεί στην ευαισθησία, αλλά έχουμε διαφορετική προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων. Και ασκεί ο καθένας από εμάς εδώ μέσα διαφορετική πολιτική. Και πιστεύω δηλαδή πως και το σημερινή πλειοψηφία με τη συγκρότηση που έχει, υποταγμένη σε αυτό που λέμε κανονικότητα και ανάπτυξη, είναι πραγματικά μακριά από τις λαϊκές ανάγκες και την επίλυση των προβλημάτων. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως η υγεία θα φτιαχτεί, η ανάπτυξη θα έρθει για κάποιους λίγους. Η κανονικότητα λένε έχει πάλι ξαναγυρίσει. Πριν όμως βλέπουμε ότι για τα λαϊκά στρώματα, για τις λαϊκές ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης μας και να μην τις λέμε μόνοι μας λαϊκές και σας ενωθεί, δεν επιλύεται τίποτα, ούτε προωθείται τίποτα. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε αυτά τα ζητήματα, ανεξάρτητα αν υπάρχουν κοντινά διαβήματα, αν υπάρχουν κάποιες μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις. Εκείνο που διαπιστώνουμε είναι η ανάγκη έλλειψης υποδομών που εξυπηρετούν το λαό της πόλης μας και μάλιστα ενός Δήμου που θέλει και θέλω να τον παρουσιάσουμε σαν έμπρος το οικονομικά και σαν Δήμο και τα υπολογισμένα. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι σιγά σιγά και αυτό να καταλάβουν και οι συντημότες μας ότι είναι άλλοι τα πολλά ζητήματα και θα εξακολουθήσουν και θα ψηφθούν να είναι ακόμα άλλοι σύμφωνα και με αυτές τις επιλογές που λέγονται και τις κομμάτες για την κύριε συνάδελφε, πραγματικά το πρόβλημα για την προσωπική ηλικία και το πρόβλημα των παιδικών σταθμών είναι σοβαρό και είναι αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου δεν μπορεί να λυθεί εύκολα. Τώρα, επειδή ακούστηκε για τις άνεργες και για τις εργαζόμενες μητέρες, εγώ νομίζω ότι μεταξύ μιας άνεργης μητέρας και μιας εργαζόμενης μητέρας προηγείται αυτό που είναι εργαζόμενη αυτή τη στιγμή. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε και τις άνεργες μητέρες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσω του ΕΣΠΑ που έχει καλύψει πάρα πολλές μη εργαζόμενες μητέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο, κατά την άποψή μου, προηγείται αυτή η μητέρα η οποία έχει εργασία, διότι αν δεν της πάρουμε το παιδί θα αναγκαστεί να φύγει από την εργασία της. Τώρα, το πρόβλημα της προσχολικής ηλικίας είναι έντονο, γιατί εάν το λύσουμε αυτό το θέμα, θα έχουμε λύσει και το πρόβλημα των παιδικών σταθμών. Γιατί αν πάρουμε πολλά παιδιά στην προσχολική ηλικία, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν οικόπεδα. Αυτό που είπε ο κύριος οικονόμου ότι υπάρχει, έχουμε πάρει μια απόφαση για το οικόπεδο της Τέκλε, εγώ σας πληροφορώ κύριε οικονόμου ότι το οικόπεδο της Τέκλε δεν ανοίξει στο Δήμο. Έχουμε κάνει μια πράξη εφαρμογής, προσπαθούμε να κάνουμε μια πράξη εφαρμογής εδώ και 5 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχει μπει μέσα το ρέμα, έχουν μπει κάτι πληρονόμοι. Εν πάση περιπτώσει, μετά από 5-6 χρόνια το οποίο το παλεύω εγώ και το παλεύω και ο Σουδάκη, δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει το ιδιωτησιακό καθεστώς εκεί. Άρα λοιπόν εκεί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ελπίζουμε στο συγκεκριμένο χώρο. Τώρα, υπάρχουν εκείνο που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε προσπαθήσει είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι εκ των ενόντων. Κάποιο συνάδελφο είπε ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα νηπιαγωγείο στα ΕΠΑΝ. Εκεί που ήταν το ΙΕΠ, είχε τα γραφεία του το ΙΕΠ, πήγαμε στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, ο οποίο είναι ο πλέον αρμόδιο, ο καθήκον αρμόδιο για να μπορέσει να φτιάξει ένα νηπιαγωγείο. Μα είπε ότι ο χώρο αυτό δεν είναι κατάλληλο και, εν πάση περιπτώσει, το απορρίψαμε. Τώρα, κοιτάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα ΕΠΑΝ, επειδή είναι ένα τεράστιο χώρο και έχει πάρα πολύ λίγα παιδιά. Θα δούμε μήπω μπορούμε να κάνουμε μια κατανομή τέτοια ώστε να μείνουν μερικέ έψει, είτε για κάποιο δημοτικό είτε για κάποιο νηπιαγωγείο. Είναι όμω πολύ έντονο το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν υπόπεδα για να μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή να προτείνουμε στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων για τη δημιουργία νηπιαγωγείων. Και όσο δεν υπάρχουν υπόπεδα, όσο δεν γίνονται νηπιαγωγεία, το πρόβλημα των προνήλειων θα είναι πάρα πολύ έντονο. Και αυτό κατ' επέκταση μα δημιουργεί πρόβλημα και στου παιδικού και στου παιδικού σταθμού. Ευχαριστώ.
ψήφισμα τώρα, για το ψήφισμα και σε άλλο εγώ προτείνω να το ψηφίσουμε το ψήφισμα, δεν νομίζω. Υπάρχει κάποιο συνάδελφο που αντιδρά στο ψήφισμα του. Κύριε Δημήτρη, απλά να ενσωματωθώ στο ψήφισμα και παρατηρήσει που έκανε. Είναι κατακαιρωμένο το ψήφισμα, προφανώ και θα ήθελα ο κύριο Πουλάκη. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θέλουν να ψηφίσουν το ψήφισμα. Ο κύριο Ζαβό, ο κύριο Ζαβό. Αυτό εκφράζει και τους άλλους συναδέλφους και τον κύριο Πιδόπουλο. Άρα λοιπόν ψηφίζεται το ψήφισμα κατά πλειοψηφία με την αποχή των κυρίου κύριου Πιδόπουλου, κυρίου Λαρίση, κυρίου Ζαμπού, του κυρίου Σαρδιανού και της κυρίας Καραγιάννη και του κυρίου Κουκά. Και του κυρίου Κολίκα. Κύριε Πρέσβη, και με την ενσωμάτωση του. Και την ενσωμάτωση δεν είναι υποτίθεται, είναι καταγεγραμμένα. Μια μισή ώρα δεν το αναπτύξαμε. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, έχουμε τις ερωτήσεις τώρα. Υπάρχουν ερωτήσεις, να και για την συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ζητήσουμε συγγνώμη, να κάνουμε αρκετές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της θητείας σας και από το γραφείο και από εσάς που μπορείς να ταλαιπωρούμε. Κλιμάκια. Πρώτον, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις θερμικές χαρές. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα με σχετικά με τραυματισμούς θερμικών. Τι συμβαίνει τώρα, να σας το περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ, δεν είμαι γλυκός. Οι περισσότερες θερμικές χαρές έχουν ένα τάρτα πολύ συγκεκριμένο. Ξέρουμε ότι έχει άισο, ότι έχει περνούμε να αδειολογηθεί. Είδαμε ότι έχει αυξηθεί και διπλασιαστεί και όλα στο κονδύλιο για την αδειοδότηση των θερμικών χαρών από το 17. Θα μας το πει την αδειοδότηση, πώς διπλασιάζεται και γιατί. Προφανώς υπήρχε μεγάλη αξιοποίηση. Και τώρα θα έχουμε παρόλα τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει το χαλίκι. Τι κάνουμε, παιδιά, θα αρχίσουμε το χαλίκι γιατί παιδιά έχουν πέσει. Πηγαίνει το χαλίκι πάνω στην τράπεζα και δυστυχώς ο τράπεζα δεν είναι αντιληπτικός, είναι ολισθηρός. Πατάνε πάνω στο χαλίκι και γενικά το χαλίκι δεν έχει χαλίκι. Πρόσκληση και πέφτει το παιδί μαζί. Δεν θα συζητήσω για τα περιπτώματα και όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω, θα πρέπει, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μάλλον καλό από τη δική σας πλευρά το εξετάσετε και να δείτε αν όλο που έχει πιστοποιήσει. Αυτό όμως δεν μας λέει κάτι, γιατί πρώτα πάει η ασφάλεια του κοινωνικού. Αλλά δείτε τι μπορεί να γίνει με μια τεχνική έκθεση, να χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως κάποιο ειδικό το οποίο είναι αντιπιστικό ή πιο φυσικά υλικά, τα οποία είναι αντίθετο σε μάλλον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή είμαι και νέος από το σχολείο, και θα σας πω ότι θα ήθελα να θέσω δύο πράγματα σε σχέση με την κουλτούρα του Δημάρχη. Το πρώτο είναι ότι ακούμε διάφορα ονόματα και εγώ προσωπικά έχω πια επικεφαλής διαφορών πολύ έγκυπτων Ιταλών διοικητικών υπαλλήλων. Κάθε φορά που έρχεται εδώ ένα ζήτημα, δεν τους βλέπουμε όμως, δεν τους ξέρουμε. Καλό λοιπόν είναι να εισηγούμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, κάθε φορά που έρχεται ένα θέμα και ο αντίστοιχος διοικητικός υπάλληλος επιλέγεται, να είναι εδώ, να μπορούμε όχι να το ανακρίνουμε, να μπορούμε να το ρωτήσουμε, να έχουμε λεπτομέρειες. Υπάρχουν γραμματεία της διοίκησης ενός Δήμου, ξέρουν πολύ περισσότερα. Αυτοί υπογράφουν μετά από εσάς, αν δεν θέλουν κάποια πράγματα να τα προχωρήσουν γιατί ενδεχομένως, θα θέλαμε πολύ να τους γνωρίσουμε, αν είναι δυνατόν, και να μπορούμε να έχουμε και μια επαφή μαζί τους για να έχουμε και εμείς καλύτερη πληροφορία, ανταποδότηση κλπ. Και επίσης θα θέλαμε να στήσουμε και η κύριε Πρόεδρε, σας την ερώτηση να πω. Μπορεί να γίνει και πριν στο Δημάρχο βεβαίως. Θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, όταν προβλέπει ο νόμος, 5 μέρες νωρίτερα ξέρουμε ότι μπορούμε να φέρουμε κάποιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορούμε άνετα να φέρουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να μην γίνεται να μας έρθει μια πρόσκληση 3 μέρες μετά, 4 μέρες συγγνώμη νωρίτερα, 4 μέρες νωρίτερα, γιατί αυτό δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε. Ο νόμος λέει ότι 5 μέρες πριν μπορεί να βάλει κάποιος ένα ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, σας το κοιτάμε. Όταν μας έρθει η πρόσκληση 4 μέρες πριν, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε, δεν λέμε να το συνδιαμορφώσουμε. Όχι, μάλλον στο επόμενο σίγουρα δεν λάβετε. Δεν διαφωνώ. Εγώ το ζητάω γιατί μπορεί να κάτι να επίγει. Για παράδειγμα, αν πάει το παιδί και εσύ ή κάποιου, θα θέλω να το φέρω στο ρεύμα και ή άμα στην οικονομική επιτροπή στην οποία συμμετέχω, εγώ έχω αντίρρηση με κάποια ζητήματα, θα θέλω να τα φέρω. Να με επιτρέψετε, θα βάλω. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις σχέση με τον λογιστικό οργανισμό. Οι τεράστιες γιγαντοαπτήσεις στο άξος, οι οποίες είναι διαφημιστικές για το ιστορικό ράλι και έχουν τοποθετηθεί γύρω-γύρω από το άξος και ονομάζεται έκθεση φωτογραφίας, αυτό το υλικό, τι είδους υλικό είναι και αν ανακυκλώνεται. Δεν πιστεύω ότι ανακυκλώνεται, αλλά αν όντως δεν ανακυκλώνεται, θεωρώ μια μεγάλη περιβαλλοντική ρήπανση και επιβάρυνση του περιβάλλοντος για μια ακόμη φορά. Συσσόρευση απορριμμάτων που δεν επαναχρησιμοποιούνται και δεν ανακυκλώνονται. Τη στιγμή που οι πελάτες των καταστημάτων πληρώνουν πρόστιμο για τη σακούλα που χρησιμοποιούν, για μια πλαστική σακούλα. Εμείς τι παράδειγμα δίνουμε με τέτοιου είδους κινήσεις. Δεύτερη ερώτηση.
Επίσης, τα υλικά με τα οποία έχει φτιαχτεί το θέατρο, το υπαίθριο, στο Άμψος, μήπως φέτος σκεφτήκατε τα υλικά αυτά αντί να συσσωρεύονται πλήθη κέραμι, ατάκτο, σειρημένοι και να πετούνται στα σκουπίδια, μήπως φέτος σκεφτήκατε να τα συντηρήσετε και να τα επαναχρησιμοποιήσετε του χρόνου. Ή όπως κάθε χρόνο θα ξηρωτούν και φέτος και θα πεταχτούν στα σκουπίδια με μια επιπλέον επιβάρυνση ρήπων και απορριμμάτων. Το θέμα των απορριμμάτων είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή, είναι μη διαχειρίσιμο, έχουμε φτάσει στα όρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες κινήσεις και να επιβαρύνουμε. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει όταν δρούμε τοπικά, πρέπει να σκεφτόμαστε και συμβολικά. Τρεις ερωτήσεις και μία πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή. Κάποιοι κάτοικοι από την περιοχή του Συλλαβίας Σαρδίου υπάρχουν τις πρώτες διαμαρτυρίες ότι υπάρχει μια σχετική εγκατάλειψη και περισσότερο ότι υπάρχουν μηχανάκια που ανέβαινε πάνω στην πλατεία και στο θεατράκι, αυτοκίνητα κλπ. Υπάρχει γενικώς μια έλλειψη παρουσίας σου λύνου και διευθέτηση αυτών των προβλημάτων. Αν έχετε κάποια εικόνα, αν έχετε προγραμματίσει κάτι, αν ξέρετε κάτι περισσότερο για αυτό το πρόβλημα. Δεύτερο, τι πρόκειται να γίνει με τα δημοτικά ιατρία και τις υπόλοιπες αίθουσες που είναι πάνω στην Αρτάκη, οι οποίες δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα. Νομίζω ότι ήταν στον προγραμματισμό της κατεδάφισης. Έχει αλλάξει κάτι. Σημαίνει κάτι είναι αυτό, θα ήθελα να δώσω μια ενημέρωση. Τρίτο ζήτημα που θέλω να θέσω είναι, μπορεί να το δείτε και σαν μια πρόταση, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο, επειδή ξεκινάμε μια καινούργια θητεία και επειδή σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο κάθε φορά συμμετέχουν και πολλοί καινούργιοι συνάδελφοι, αλλά και για εμάς τους παλιούς είναι χρήσιμο σε αυτό το σπίτι. Να προγραμματιστεί στο επόμενο ή στα επόμενα δημοτικά συμβούλια σταδιακά να περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο όλοι οι διευθυντές των διευθύνσεων του Δήμου. Να κάνουμε μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μας πούμε το προγραμματισμό που υπάρχει, τα ζητήματα που υπάρχουν, να τους ρωτήσουμε, να μας απαντήσουν κτλ. Εμένα, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου οι διευθυντές θα έπρεπε να παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο για να τους το ζητήσετε. Έχω πάντα ένα φόβο και από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια ότι πράγματα που λέγονται εδώ, επειδή επαφείεται στο να θυμηθεί ο κάποιο δημοτικό σύμβολο ή κάποιο πολιτικό προϊστάμενο να τα μεταφέρει στην υπηρεσία, δεν φτάνουν αυτούσια. Θα ήταν χρήσιμο η διευθύντρια τη Ιαπωνική να είναι εδώ και να ακούει αυτά που λέμε για τα δέντρα, ο διευθυντή τη τεχνική να είναι εδώ και να απαντάει εάν κάτι συζητάμε για κάποιο τεχνικό έργο και τον προγραμματικό που έχει γίνει και πάει λέγοντα. Νομίζω ότι ένα απογευματάκι το μήνα δεν είναι καλή φοβερή θυσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αστόρης. Καλή. Ο κύριος Αναγνωστικός. Καλησπέρα. Η δικιά μου ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε γίνει δέκτες καταγγελιών από πολίτες με αναπηρία, αλλά και οι τρεις σώμας έχουν διαπιστώσει να μετατρέπεται η κεντρική πλατεία σε πάρκι τα βράδια μετά το πέρας της βάρδιας στις ισότητες της πόλης από τον Παλαιό. Όπως επίσης, τώρα τελευταία βλέπουμε το φαινόμενο να επευθύνεται και στους χώρους του Άσους κατά τη διάρκεια των ελληνικών γιορτών. Τι κουβέντα να κάνει η Δημοτική Αρχή για την επαναφορά της πλήρης προσβασιμότητας σε αυτούς τους χώρους. Κυρία Πλήρη. Καλησπέρα και από μένα. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι το μήνα Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί πανελλήνιος ως ο μήνας μνήμης και τιμής για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής των τραγικών εκείνων γεγονότων του 22. Και μάλιστα, ειδικότερα η 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί επίσημα από την Ελληνική Βουλή ως ημέρα μνήμης και τιμής αυτών των γεγονότων. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Ο Δήμος μας, ως επίσημος φορέας και μάλιστα ως διοίκηση μιας πόλης που το DNA της είναι η μικρασία, είναι οι πρόσφυγες, είναι το μικρασιατικό στοιχείο. Γιατί δεν διοργάνωσε κάποια επίσημη εκδήλωση για την απόδοση του πληθυσμού για τα θύματα αυτά. Εδώ οφείλω να πω κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι, ότι μόνο η αιστεία μιας βίβλης ως σωματεία καθιέρωσε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης με τίτλο «Μικρασία χέρια»
Σεπτέμβριο έκανε μια επίσημη δοξολογία στην Αγία Φωτεινή δημόσιο και στη συνέχεια κατάθεση Στεφάνου στον μεγάλο υπερθαμάρτυρα. Νομίζω ότι θα έπρεπε εκείνη την ημέρα στις ιωνικές γιορτές τουλάχιστον αντί να έχουμε το Σάρα Ζιαβούρ, τον οποίο τιμάω, δεν είναι τον απαξιώμα, αλλά να έχουμε μια μέρα μνήμης και τιμή σε αυτά τα θύματα. Εγώ συμπληρωματικά θέλω να ρωτήσω γιατί μετά ο κύριος Παπλόπουλος την ερώτηση για τις παιδικές χαρές, ότι μια και θα απαντήσει γι' αυτό, να μάθουμε πόσες είναι επιστοποιημένες, πώς είναι σε διαδικασία επιστοποίησης και πόσες ακόμα χρειάζεται κάποια διαργασία για να γίνει αυτό. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και παρακαλώ πολύ να έχω και τις σχετικές απαντήσεις. Πρώτη ερώτηση είναι αν έχουμε φροντίσει να καθαρίσουμε τα φρεάτια που συλλέγουν τα όμορφα ύδατα, δεδομένου ότι ξέρουμε αυτόν τον καιρό τι γίνεται στην πατρίδα μας. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε γιατί είναι τόσο πολύ κατακριμένα τα πάρκα, είναι τα μέτρα, τα πέμπτα αξέκαστα. Είναι γεμάτο βαρβακίαση. Γιατί σταμάτησε αυτό το πρόγραμμα, γιατί δεν το φροντίσαμε και έδωσε τα πράγματα τα δέντρα. Και κάνουν τα δέντρα. Από ό,τι είπε και στην αρχαρχή πόλη στο παρκάκι, έχουν κοπεί κάποια δέντρα. Άρα κάτι τα ξέρανε αυτά, κάτι ξέρανε. Στην Ηλιοδότη είναι κατελημένο, στα δύο αιτήσεις. Παρακαλώ πολύ, μια ιδιαίτερη προσοχή και όχι μόνο ό,τι αγοράζετε να βάζουμε και να το εκθετούμε, πάρκα και παιδικές χαρές με όργανα τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι και τα ενδεχομένα για τα παιδιά, να φροντίζουμε λίγο και τα πάρκα, να φροντίζουμε λίγο και τον καζό, να φροντίζουμε λίγο ό,τι χαλάει τέλος πάντων, να επισκευάζουμε και κάτι. Λοιπόν, ένα δεύτερο θέμα είναι αυτό. Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω, το θίγω ήδη τρία χρόνια και δεν είδα κάτι να γίνεται, είναι τα λεξικέραμα στα σχολεία. Βλέπετε τι κάνουν ανθρώπους με τους κεραμούς στην κερί, άλλαξαν. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Παρακαλώ πολύ. Είχα ανάγκη την απάντηση ότι κάποιοι θα καθιέψει. Παρακαλώ πολύ να αντικατασταθούν, διότι δεν μπορεί να κινδυνεύουν τα παιδιά του κόσμου με τα πρώτα κεραμούς. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να ρωτήσω στο θέμα αυτό, που είναι η. Όχι, η αγορά στην εστία. Και θέλω να ρωτήσω μια και κάτι για να μην επανέρχομαι. Πρόσεξα ότι. Η εστία σε θεωρητή αποτελούσε ένα δέντρο. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε επειδή δεν ανήκει στο Δήμο,
Δεν είναι ότι δεν αξιοποιείται, δεν αναβαθμίζεται, αλλά με το χρόνο που περνάει χωρίς αξιοποίηση, υποβαθμίζεται κι άλλο και εκεί θα μας πνίξουν οι κατσαρίδες και θα πουλείτε. Γιατί άλλο περιπτώσει υπάρχει και μια μέρημα μέχρι αφού μας πείτε το λόγο γιατί καθυστερεί, να δούμε και πώς μπορούμε να συντηρούμε τουλάχιστον με στοιχειώδη θεθελαιότητα αυτό το χώρο. Ποιος ο Τελάκης. Και καλά, δεν είμαστε. Θέλει και εσένα εσείς. Σύντομα δύο ερωτήσεις. Η μία ανακοινώθηκε στη διάρκεια το site του Ψηφιακού Μουσείου. Είναι 16.000 ευρώ. Να μας μια ενημέρωση για αυτό, τι περιέχει τα χαρακτηριστικά, ποιος θα το υποστηρίζει, για πόσο χρόνο και σε σχέση με αυτό το θέμα. Και δεύτερο, αν υπάρχει η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το Συμβουλίο είναι τέτοια, όπου για όποιον δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, κανονικός, πώς να το πούμε με τα χαλιά χαρακτηριστικά ως κανονικός εργαζόμενος, είναι απαγορευτικό. Εάν υπάρχει σκέψη να πάει προς τα πίσω, ώστε να μπορούμε μια άνεση να είναι στο σύνολο των ανθρώπων να παρακολουθούν, γιατί καταλαβαίνουμε, έτσι, αν κάποιος δεν είναι ειδικής κάποιος όπως είτε να μπορεί να παρακολουθεί με ευκολία, να είναι πολύ δύσκολο να παραπλήσκεται ή πρέπει να δίνει μάχες για να είναι εδώ. Στην τελευταία οικονομική επιτροπή, ετέθη η σύντημα της παρουσίας του τύπου στο δικαστήριο που είχαν την Τρίτη, την Ομένη, δηλαδή χθες. 13 εργαζόμενοι της καθαριότητας στο Ιδρυματικό Καλυθέας, αν δεν κάνω λάθος. 10. Δεν θα το στην Ευερτή. Σωστές οι παρατηρήσεις και απολύτως αποδεκτές. Θεωρώ ότι πολύ σωστά, παρότι δεν το βλέπετε, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να εκπροσωπήσει το Δήμο στο δικαστήριο και στο Ευρύζο. Και θεωρώ ότι εκπροσώπησε σωστά τις απόψεις του Δήμου. Δεν υπήρξε εντολή στην αντίστοιχη απόφαση να εκπροσωπήσει το Δήμο η νομική υποστήριξη. Και σχηματίστηκε η πεποίθηση πλασματικά, διότι ερωτήθηκε το συγκεκριμένο σημείο, έγινε προσπάθεια να δει την περιστασία. Δεν υπήρξε με σαφήνεια η τοποθέτηση εκ μέρους της διοίκησης που εκπροσωπούσε ο κ. Κούπας, εκπροσωπούσε δηλαδή, δεν λέω υποστήριξε, ότι θα παρεμβεί και η κυρία Σκυβάνη. Ως νομική υποστήριξη, μάλλον ελέγχθη ότι δεν θα παρεμβεθεί. Η κυρία Σκυβάκου παρευρέθη σε απόκληση από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή το πνεύμα της, αν θέλετε, και όχι μόνο παρευρέθη, σε αντίθεση και με την άποψη της Οικονομικής Επιτροπής και με την τοποθέτηση του αντιδημάκου του κ. Περιπέη, διαφώνησε και δεν συνένεσε στην κατεύθυνση στην οποία η Οικονομική Επιτροπή οδηγούσε τα πράγματα. Πού δηλαδή, στη συνένεση του αιτήματος των εργαζομένων. Αποτέλεσμα του γεγονότος, ποια είναι η ερώτηση, θα καταλήξω. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι μια θετική σύνθεση της έδρας που κατ' εκτίμηση όλων ήταν έτοιμη να απολευθεί το αίτημα των εργαζομένων χάρη στην ατυχέστατη παρέμβαση της κυρίας Κλιβάκου μετέφερε τη συζήτηση με αναμονή το Φεβρουάριο. Ποιο είναι το ερώτημα? Η νομική υποστήριξη του Δήμου είναι εντολοδόμος του εαυτού της. Διότι αν είναι εντολοδόμος του εαυτού της, αυτά να τα κάνει όποιος κι αν είναι ως πρόσωπο στις ιδιωτικές του υποθέσεις. Το ερώτημα είναι η νομική υποστήριξη από τούδε και στο εξής, μια και καλή να τελειώνουμε. Θα εκπροσωπεί, κύριε Δήμαρχε, ή δεν θα εκπροσωπεί τις εκάστοτε απόψεις της διοίκησης? Γιατί η άποψή σας και η δική σας και του κ. Κούπα και του κ. Σελκρή ήταν να υποστηριχτούν οι εργαζόμενοι. Και συνέβη στο δικαστήριο το ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι μέγα θέμα. Όχι σήμερα. Είναι μέγα θέμα. Δεοντολογίας, πολιτικής, κατεύθυνσης, σχέσεων κτλ. Το ερώτημα είναι λοιπόν, να το συμπυκνώσω, η όποια νομική υποστήριξη δεν την προσωπεί ο σήμερα από την Ανικία Σκυβάκου, από την Ιωσή Τσελάκη, με την Ιωσή Τσελάκη, θα εκπροσωπεί τις απόψεις της.
Διότι αν μας πείτε ότι θα εκπροσωπεί τις απόψεις, έχουμε άποψη. Και παρακαλώ να το καταθέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν εκπροσωπεί τις απόψεις, το σεβόμαστε πολύ. Αλλά νομίζω ότι η παρουσία της σας εξέτασε. Ο κατάλογος ολοκληρώνεται με τον κύριο Δελόγκο. Μία ερώτηση, κύριε Οικονόμου. Κύριε Καρκάτες, τελείω με αυτό που μιλήσατε, θα σας αφορά ένα. Την κάνω την ερώτηση αυτή, γιατί είμαστε νέα δημοτική αρχή, με την έννοια του νέου συμβουλίου, και επειδή και εγώ τις είχε συναντήσει με αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Φραγκούλης. Από το 2010, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας κινήθηκε δικαστικά σε αστικό επίπεδο, κακώς μόνο σε αστικό, για την ίσπραξη χρημάτων από δύο υπεύθυνους σχολικών επιτροπών προηγουμένων ετών. Για ποσά αρκετά μεγάλα, εκατοντάδων χιλιάδων. Συνάμα, τις υποθέσεις αυτές σε αστικό επίπεδο στον πρώτο βαθμό τις είχε χειριστεί ο κ. Οικονόμου, φυσικά καθοδολή του Πλουνίου. Όπως επίσης είχε ασκηθεί μια αγωγή για μισθώματα οφειλόμενα για τον Φιλίππο. Επειδή πάμε στο 10ο χρόνο από τότε που έγινε αυτή η δικαστική διεκδίκηση. Και επειδή πραγματικά τουλάχιστον πρέπει να έχουμε μια απάντηση χωρίς να υπονοεί τίποτα με την ερώτηση. Πού βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις και αν έχουν πραγματικά οι υποθέσεις αυτές πιθανότητα εμπροκίνησης σύμφωνα με τον χρόνο που πέρασε και τις νομικές ενέργειες που γίνανε. Το λόγο ευθύνος Δήμαρχος. Όχι, συνάδελφε, να ξεκινήσω τώρα. Είναι πολλές ερωτήσεις. Βασικώ θα προσπαθήσω να απαντήσω και πιστεύω να καλύψω τους ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Στραγκούλης μας είπε για το άρσος. Είχε γίνει κάποια καταγγελία και από τον κ. Πάντο του προηγούμενου φορά που είχαμε πει ότι εμείς έχουμε κάνει ένα εξώδικο στο συγκεκριμένο γιατί πραγματικά αυτός ας πούμε έχει ξεφύγει από τα συμφωνημένα. Επειδή όμως προέκυψαν οι γενικές γιορτές και δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, δεσμεύομαι ότι αμέσως μετά το τέλος των γενικών γιορτών θα επανέλθει στα νόμιμα όρια. Τώρα για την αιστεία, να ρωτήσατε πόσα λεφτά χρειάζεται, πόσα πρέπει να προστάμε στην αιστεία κτλ. Να ξέρετε ότι έχουν γίνει δύο δικαστήρια. Το ένα δικαστήριο είναι για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο δεν έχει τερασυνήθιση. Αυτή τη στιγμή στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τα έχει χάσει ο Δήμος και έχει πάει τώρα στον άλλο πάγο του Δημοκρατία τη Ουρκοκρατία. Εν πάση περιπτώσει είναι ο τρίτο βαθμό και δεν έχει βγει αυτή η απόφαση. Και επίση ένα δεύτερο δικαστήριο έχει γίνει για τα μισθώματα. Αυτό α πούμε δεν έχει ξεκινήσει καν. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το δικαστήριο και από εκεί και στραβά. Ό,τι μένει το δικαστήριο δεν σημαίνει ότι θα κάνουν κάποια διαπραγμάτευση. Αν τελικά το χάσουμε, θα δούμε τι μπορούμε να καλύψουμε στο δρόμο. Όσο για την ακροβάτησα, για την ακροβάτησα έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να φέρει ένα περικό σταθμό. Και μάλιστα υπήρχε η ιδιοκτήτρια, η προηγούμενη ιδιοκτήτρια, η οποία σκόπευε να κάνει περικό σταθμό για την πόλη της, είχε κάνει μια μελέτη μετά το πάρα, πάρα πολύ έγινε το γραφείο του Πολυτεχνείου. Άρα έχουμε κάποιο, αλλά δεν είναι στα πλαίσια του δημόσιου διαγωνισμού. Εμείς εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε τις όλες διαχείρισης, να είμαστε έτοιμοι από την αρχή της μελέτης και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα πρόγραμμα να μπορέσουμε να εντάξουμε. Γιατί πραγματικά αυτό που δημιουργία του παιδικού σταθμού στο συγκεκριμένο κύριο της Ακροβάτσας θέλει αρκετά λεφτά. Άρα πρέπει, δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε με τα χρήματα του Δήμου, θα πρέπει να βρούμε κάποιο πρόγραμμα, να δείχνουμε προγράμματα, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, να έχουμε μελέτη, να έχουμε τέτοιε προκλήσει και να μπορούμε να δούμε στη διεκδίκηση του ποσού. Τώρα, ο κ. Παυλόπουλος είπε για τις περιπτικές χαρές. Κύριε Παυλόπουλο, εγώ νομίζω τώρα ότι οι περιπτικές χαρές είναι αυτή τη στιγμή από τις καλύτερες περιπτικές χαρές που υπάρχουν στην Αθήνα. Αυτές τις περιπτικές χαρές τις έχουμε εμείς και τον Ιάρχη. Αυτές οι δύο είναι, αν πάτε στον Ιάρχη, ακριβώς τις ίδιες περιπτικές χαρές. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΣΚΑΜΑ, το οποίο έχει ένα ψηλό παλί. Υπάρχει ένα πρόβλημα, πηγαίνουν εκεί τα γάτες, σε πάση περιπτώσει, περισσότερο δεν νομίζω. Αποδεύουν και μετά τα παιδιά πηγαίνουν και τα πάρκινγκ. Δεν είναι τόσο έντονο, αλλά βάσει τόσο έχουμε λέει να κάνουμε μια περίφραξη γύρω-γύρω στις περιφερειακές χαρές, ώστε να μπορεί να είναι εύκολη η πρόσβαση των μετράπων. Μπορεί να ρεπαίνεται προς κάτω. Έρχοντας τα παιδιά,
κάνει τα κοτσαλάκια έξω από το σκάφο. Και μαστεριώσει είναι και ευθύνη τη καθαρίστρια. Κάθε πρωί του έχουμε δώσει εντολή, αλλά δεν τα προλαβαίνει γιατί μπορεί το πρωί να είναι καθαρά, αλλά μετά να μπουν τα παιδάκια για να τα αλλάξουν έξω. Και πατάνε απάνω εκεί και πραγματικά πιστάνε. Δεν είναι τόσο έντονο πάλι στο φαινόμενο, ξέρετε. Για μένα δεν μου έχουν έρθει διαμαρτυρίε πάρα πολλέ. Περισσότερο πρέπει να έχουν έρθει για τι αναγκαστέ παρά το ότι πιστάνε τα παιδάκια και τραυματίζουν. Και τα δύο τα έχουν υπόψη μα. Αυτή τη στιγμή γίνονται 4-5 πόσε γίνονται. Για το φαινόμενο πόσε παιδικέ χάρε. 5 και παιδικέ χάρε. Κοιτάμε να δούμε πώ θα καλύψουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς την έχουμε μεγαλωθεί την Παρασκευή για η Ευκαλόπουλο έχει ξεκινήσει. Στο σύνολό του σχεδόν έχουν αφιερωθεί όλε τι παιδιέ χαρέ. Δεν είναι αφιερωθμένοι οι κουρνοβάτε. Αν είναι όμω στην όχι για να γίνει παιδιά και η δεύτερη, προσέξτε όμω να σα πω για να το ξέρετε. Η μία βιοδότηση 2-3-4 λοιπόν χαρών δεν οφείλεται στα όργανα. Τα όργανα είναι σωστά. Μπορούν να διορθωθούν. Οφείλεται στο πάνω, στο πλακάκι, στο πλαστικό που είναι κάτω. Αυτές οι παιδικές χαρές είχαν γίνει εποχή Γιάννου δηλαδή. Αυτός έκλεισε. Και δεν έχουμε πιστοποιητικά των δαπέδων. Και επειδή δεν έχουμε πιστοποιητικά των δαπέδων, δεν μπορούν να διορθωθούν αυτές τις παιδικές χαρές. Πρέπει λοιπόν να διορθωθούν και αυτές οι δύο. Η μία θα φτιαχτεί η κουρνόβα, η άλλη πλέον θα πρέπει να αλλάξουμε τα δάκρυα. Για Αλεξάνδρου. Ποιε είναι οι πέντε που γίνονται τώρα. Πέντε που γίνονται λοιπόν τώρα είναι η Ερυσκόνη 1, η Επταλόγου 2, η Βραζνίκα 3, η Σταυρίου 4 και η Ναζίου 5. Και στο σύνολό του σχεδόν όλε τι παιδικέ χαρέ με αυτέ τι 5 ή 11 φτιάχνουν τα δύο τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν της αδειοδότησης είναι στα δάπεδα και όχι στα όργανα. Τα όργανα είναι σωστά και όλες τις προδιαγραφές. Και γενικά οι παιδικές χαρές είναι αυτό το πρόβλημα που είναι σε άριστο. Σας εξήγησε για το χαλιτάκι και εμείς το κάναμε για χαλιτό, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί θέλουμε να είναι ένα πλαστικό από μια θέση στην άλλη και να μην υπάρχει τίποτα, να μην παίζει το παιδάκι και το κουβαδάκι. Να το κάνουμε, να το κάνουμε το χαλίκι και να βάλουμε ένα πλαστικό χαλίκι. Πρέπει να παίζει το παιδάκι το κουβάδι. Για τις κάρτες ήδη είμαστε στη συζήτηση με ψάχνουμε λύσεις για να βάλουμε γύρω-γύρω λαμαρίνα ή τι θα βάλουμε, να μην μπορούσε να μπουν οι κάρτες μέσα. Αυτά. Τώρα πάμε στον κύριε Αναπαντοφόρο, ο οποίος ρώτησε αν οι αφήσεις με μετρικά κουάσους είναι από ειδικό ανεκδόσιμο. Νομίζω ότι είναι από ανεκδόσιμο. Και δεύτερον, δυστυχώς το θέατρο του Άξους αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος χώρος. Και θυμάστε ότι γίνονται παραστάσεις χωρίς να είναι οριοθετημένο το πάρκο, το Άξος, το θέατρο. Καταλαβαίνετε τι γίνονταν. Από τη στιγμή που το αναγκαστήκαμε να το οριοθετήσουμε, νομίζω ότι οι παραστάσεις έχουν ανέβει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε κάποιο κατάλληλο χώρο για να γίνονται αυτές οι παραστάσεις των ελληνικών γιορτών, μέχρι να βρούμε κάποιον. Μόνιμη λύση, όταν συζητάμε με τον κύριο Πεδόπουλο, δεν ξέρω αν θα γίνει και αν θα πάρουμε απόφαση από το Επιτροπικό Συμβούλιο. Μέχρι τότε όμως, δυστυχώς πρέπει να είναι το θέατρο του Άψος ιό. Τώρα, τον κύριο Πάντο, ο κύριος Πάντος ρώτησε για τη Σταδίου. Πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα στη Σταδίου. Να ξέρετε όμως ότι αλλάξαμε όλα τα φωτιστικά της Σταδίου. Τα κάναμε πολύ σύγχρονα και πολύ πιο έντονα, ώστε να υπάρχει ο φωτισμός για να μην μαζεύονται τα παραγραφικά στοιχεία. Γιατί μαζεύονται κάτι όπως μαζεύονται πάνω στη γέφυρα, στην Αγία Φωτεινή, το ίδιο μαζεύονται εκεί 10-15 χιλιάδες. Και
Έχουμε ειδοποιήσει και τον στρατηγό, ο οποίος ήρθε προχθές και μας επισκέφθηκε με μεγάλη χαρά και θέλω να τον ευχαριστήσω, ότι ήρθε η έφη για να του πούμε ποια προβλήματα. Στα προβλήματα λοιπόν. Στα προβλήματα δώσαμε και το πρόβλημα τη σταδίου Ευαγγελία Σερβαλιά. Είπαμε τα δύο προβλήματα, τα πιο έντονα προβλήματα που υπάρχουν. Επειδή όμως το πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι τόσο οι ξηρικάδες που μαζεύονται, είναι ότι το βράδυ κάνουν εγχώτες. Είναι με τα μηχανά και κάνουν εγχώτες. Και εκεί έχουμε ειδοποιήσει την αστυνομία. Δυστυχώς εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν μας βοηθήσει η αστυνομία και αν πάει και τρεις φορές, νομίζω και εκεί. Αλλά και στην κέντρα τη Αγία Κοκκίνη το πρόβλημα θα λυθεί. Τώρα για πραγματικά η Αγία, ρωτήσατε για την κατεδάφιση του κοινωνικού. Έχει καταδαφιστεί, έχει τελειώσει η κατεδάφιση. Από σήμερα μαζί του πάζα, δεν υπάρχει κατεδάφιση. Ό,τι έπρεπε να καταδαφιστεί, έχει καταδαφιστεί. Από σήμερα μαζί του πάζα. Τώρα τα καινούργια δημοτικά ιατρία ξέρει που είναι. Δημάρχη, ο παρό. Ο χώρος δεν έχει κρεμιστεί και είπαμε ότι δεν θα κρεμιστεί. Από το πρόγραμμα και από το σχεδιασμό είναι μέχρι εκεί που δηλαδή θα μείνουν δύο μαγαζιά, θα μείνουν εξενίκες. Θα μείνουν αυτά τα δύο μαγαζιά. Γιατί και εγώ όταν πήγα εκεί προχθές να δω τι γίνεται, είχε έρθει και από την περιφέρεια, είχε και από την τομή που εργολάβω να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνω, μου δίνει σαν τα γραφιά ότι πρέπει εκεί και εκεί να γίνει. Για τους διευθυντές της διοίκησης του Δήμου, δεν ξέρω αν μπορέσω να τους υποχρεώσω να έρχονται εδώ πέρα, αλλά πάση περιπτώσει, εάν κάποιο θέμα είναι που χρειάζεται διευκρινήσεις, δηλαδή ξέρω ο κ. Κοστούρος πάρα πολλές φορές έχει βρεθεί εδώ, ο κ. Δαφνής πάρα πολλές φορές έχει βρεθεί εδώ, τώρα ποιοι άλλοι διευθυντές χρειάζονται να τους δουν. Τώρα επειδή μου είπε ο κ. Παυλόπουλος, ας πούμε ότι πρέπει να γνωρίσει, αλλά περάστε και από το Δήμο, τους γνωρίστε τους διευθυντές. Υπάρχει μια πρώτη ενημέρωση στον Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνω, δεν είμαστε το γραμματέα ότι προβλήφα πάντα σε συνάντηση και με τα θέματα τα οποία αποδίδονται εδώ. Το είπα για τα θέματα, όταν χρειάζεται θα έρθω και εδώ. Πάντα μια πρώτη ενημέρωση. Να γνωρίσουμε όλους τους διευθυντές και τους επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε εδώ. Να έρθεις μια φορά στο Δήμο, να έρθεις και να πάμε και μαζί. Στους πίσω να σου πω τι αμαγέντος είναι καθένας και να έρθεις το κάνω. Δήμαρχε, θέλω να μας πείτε αν θα έρχονται εδώ ανάλογα με τη συνάφεια των θεμάτων που έχω. Αυτό είπα, δεν είναι έτσι. Ένα ήταν εισαγωγικό και το δεύτερο. Εγώ αυτό είναι δεν γίνεται συντεταγμένα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, που δεν απαντήθηκε η Δημαρχία, γιατί δεν σας πει πολύ να μιλάτε, σε σχέση με τα θέματα του συμβολίου. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι εάν κρίνω ότι πρέπει να βρίσκεται υπάλληλο διευθυντή ή προϊστάμενο κάπου από το Δήμο εδώ για να εξηγήσει από τη στιγμή που δεν μπορεί ο αντιδήμαρχο, δεν μπορεί ο αντιδήμαρχο να σου εξηγήσει, εγώ θα έρθω. Και έχω έρθει πάρα πολλέ φορέ, το είπα και από την εθνική υπηρεσία και από την οικονομική υπηρεσία. Έχουν έρθει πάρα πολλέ φορέ εδώ για να υποστηρίξουν και να στηρίξουν τα θέματα. Αυτό που μου είπε για τα 5 μέρε από τον νόμο λέει ότι 3 μέρε πριν κάνουμε την ημέρα. Εσύ τι θέλει να κάνει εδώ πέρα, γιατί δεν το κατάλαβα. Θέλει να σε ενημερώνουν πριν ότι θα κάνουμε, ότι θα στείλουν μετά από 2 μέρε την πρόσκληση. Δεν ήθελε. Ήταν κατανοητή ερώτηση. Είπαμε τέσσερις μέρες πριν. Για να μπορέσουμε να συγκεκριμένουμε ζητήματα. Ναι, αλλά εγώ είχα ζητήματα και τα προείμενη σχέση διατάξεως. Παρότι είμαι άπειρος, θα μπορούσα να έρθω, γιατί υπάρχει και μια τρέξα καθημερινότητα, θα μπορούσα να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Ποια είναι το ψήφισμα.
πρόσβαση στα άμυα. Όχι, όχι, τα αυτοκίνητα που παρκάρουν το βράδυ μετά την νίκη τη Βάρδια και τη πλατεία. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, και στο άλλο. Εμεί αυτή τη στιγμή στι δύο βάρε τη πλατεία, για προτελέσει από εμά, στι δύο βάρε τη πλατεία έχουμε δύο υπαλλήλου, οι οποίε εκτό από το ωράριο τη τροφοδοσία ανυποκλείονται την πάρα. Εντάξει, και σε αυτού που έχουν το δικαίωμα να πούνε και σε αυτού που έχουν το δικαίωμα να του αφήνουν. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή ένα εργοτάξιο εκεί, όπως βλέπει στην παρελθόν, που τώρα τις δύο τελευταίες μέρες έχει κόψει τα καλώδια και δεν μπορεί να ανέβει η πάρα. Άρα είναι μονίμως αμυθή. Ναι, τώρα είναι μονίμως αμυθή. Εντάξει, αυτή τη στιγμή τώρα από τις 11 και μετά, δυστυχώς δεν υπάρχει υπάλληλος και εκεί γίνεται υπάλληλος. Όσες φορές μπορούμε και όσες φορές μπορεί να μας εξυπηρετήσει η τροχέα της Καλλιθέας και γενικά η τροχέα του κεντρικού αρχηγείου μπορεί να στέλνει και γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει σε κάποια αρχή μας. Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Έχουμε έναν δημοτικό αστυνομικό, ο οποίος μόνη χρησιμότητα της δημοτικής αστυνομίας ήταν το παρκάρισμα. Εντάξει, γιατί όλες από όλα τα άλλα δεν ήταν στις δικαιοδοσίες. Για το άλσος. Εδώ. Για το άλσος. Για το πάρκινγκ στο άλσος.
αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά σχέδια και καταθέσαμε στην Πολεοδομία να πάρουμε καινούργια άδεια. Και πήραμε καινούργια άδεια γιατί πριν από το καλοκαίρι που είχαμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μας στέρισε αρκετό χρόνο. Πέρα του ότι η τομή χρειάζεται και μια μελέτη εφαρμογής, γιατί χωρίς τη μελέτη εφαρμογής δεν μπορεί να ξεκινήσει. Έχουμε δώσει εντολή και έχουμε μιλήσει μαζί να ξεκινήσουμε οι μελέτες εφαρμογής. Είναι ένα κόστος, θα δούμε πώς μπορούμε να το καλύψουμε. Αλλά δυστυχώς ο άπτορας, η τομή δεν ξεκινάει χωρίς τη μελέτη εφαρμογής. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο. Εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, μέσα στον Οκτώβριο πιστεύω ότι θα εγκατασταθεί. Αύριο έχουμε ραντεβού με τον εργολάβο, με τον εκπρόσωπο του εργολάβου στο Δημαρχείο, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε η κατεδάφιση, διότι είχαν άλλα προβλήματα με τον εργολάβο, όμως δεν είχε ολοκληρωθεί και η καινούργια άδεια. Ας σε να το απαντήσει, πραγματικά είναι δημοτικό συμβούλιο και ξέρω αν δυστυχώ δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ξεκινάμε με παλιά 8 η ώρα και τελειώναμε 2-3 ώρα. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για κάποιον εργαζόμενο να γίνει 2-3 ημέρε πριν. Η μελίσσα θα μπορεί να κάνει μια θεατρική για να μπορέσει να πάρει 2-3 ημέρε πριν. Δεν μπορεί να κάνει μια θεατρική. Δεν μπορεί να κάνει αποφάσει, σοβαρέ αποφάσει και στα μάτια. Συγγνώμη, αλλά θα ήταν χρήσιμο να γίνονται στα δύο δημοτικά συμβούλια του μήνα. Θα τα πιο βοηθούν και για μας, το κλίμα είναι άλλο. Εσείς γνωρίζετε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο δύο μέρες πριν. Παρακαλώ. Το θέμα το ΣΥΡΙΑ των Αγίων Οδοντών δεν αποκαλύπτει. Δεν εξαρτάται από το Δήμο. Δυστυχώς δεν μας δίνουν και δεν την προχωράει τη διαδικασία η περιφέρεια και τα υπουργεία. Τη ζητάμε καρδιά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την μελέτη εκεί, την διαρρήκτηση του χώρου. Δυστυχώς δεν το έχει μια κάποια φορά πρέπει να παρατάσει. Σήμερα δηλαδή ένα θέμα είναι η παράταση για το οικονομικό της ΔΕΗ. Κάθε φορά υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μας βοηθάνε οι υπηρεσίες, η νομαρχία και το Υπουργείο. Δεν μας βοηθάνε. Αυτό που είπατε εσείς, συγγνώμη, αυτό που είπατε να δούμε κάποιο τρόπο για να καθαρίσουμε το χώρο, να το δω. Θέλω να πω όμως, μήπως κλείνουμε και συγγνώμη για την διακοπή. Μήπως πήγαμε από λάθος δρόμο. Θέλω να πω μήπως έπρεπε να κάνουμε ένα δραστηριότητα. Αυτό κύριε Ακοβάκη, αυτό που είναι οι υπηρεσίες. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αν έχουν πάει λάθος. Άσκησης, είτε ποινικής δίωξης, είτε
είναι αστικής. Ο Δήμος τι έκανε αυτά. Έκανε. Επειδή οι δύο πρόεδροι των σχολικών επιτροπών δεν είχαν καταθέσει τους απολογισμούς των ετών, τώρα δεν θυμάμαι γιατί πραγματικά έχει κάποια χρόνια. Έκανε αγωγή εναντίον των σχολικών επιτροπών, ο Δήμος. Αγωγή λογοδοσία. Οι σχολικές επιτροπές, από τις οποίες εγώ έβλεπα την εντολή, ήμουν τότε πρώην μέλος των σχολικών επιτροπών αυτών, εξαιτίας της ιδιότητάς μου ως πρόεδρος των σχολικών. Τι έκανε. Εν αρχή έκανε ασφαλιστικά μέτρα και κατά των δύο αυτών προσώπων. Ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί με αργυροπούλου τα ασφαλιστικά μέτρα δεν είναι υπολόγω. Ναι. Δεν είναι υπολόγω. Γιατί όχι ο νόμος. Για την μία εξ αυτών και για τον έντερο εξ αυτών δεν αποδόθηκαν τα σχετικά. Δεν προχώρησε σε αγωγή μισή στους σκοπίγους. Όχι, τα χρειάστηκαν λεφτά. Αλλά προσέξτε τι έκανε. Διότι εάν πράγματι αυτοί έφεραν τα παραστατικά, γιατί οι σχολικές επιτροπές δεν μπορούσαν να προσέξουν. Γιατί έφεραν τα παραστατικά, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στις σχολικές και στις μίσεις. Προχωρήσαμε όμως σε αγωγή άμεση αγωγή εναντίον και των δύο. Το αποτέλεσμα με γιατί έγινε τα χρήματα, δεν τα πάρουμε, δεν τα πάρουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι που μιλάμε, είναι δεν θα πάει. Για να πάρει τι πολίτε του κοντά. Δεν θα πάει. Να ολοκληρώσω γιατί πραγματικά είπα. Την αγωγή την έκανε η αυτοκίνηση από τον νόμο. Ναι, γιατί ήμουν εγώ κατά κύριο τότε, δεν ήταν θυμίσει τόσο από τα λεφτά. Από τον καθένα, από τον μεν. Να μην πω τα ονόματα. Είμαστε από εκεί που ήταν καλλιέργειες. Από τον μεν, το ποσό ήταν γύρω στα 70.000. Το δικαστήριο επεδίκασε σε βάρος του το ποσό των 106 μιλιάδων και επεδίκασε και η ηθική πλάτη στο νομικό πρόσωπο. Έτσι, επεδίκασε και η ηθική πλάτη στο νομικό πρόσωπο. Τα πρωτόφαρτη, καθώς δεν θέλω τώρα να εγωγήσω τα γένια. Πέρασε με σχολιασμό την αποφάση. Και για το άλλο. Λοιπόν, και με την άλλη μου είναι γύρω στους 120. Μάλιστα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρέπεμψε την υπόθεση αυτή στον ανακριτή. Και η κυρία Αγγελοπούλου λέει το είπα προηγουμένως. Εντάξει, δεν μου λέει. Πάνε προσέγγιση σε μένα, τώρα τι θα πω. Προκειμένου ο Δήμος είναι 226.000. Από τη στιγμή αυτή και 50.000 προσωπικά σε εκτελεσμό για τον κάθε το Δήμο. Το δεν έχει με τίποτα. Επί της ουσίας έχει έχασε της ουσίας ο Δήμος 250.000. Πρέπει να βρει. Σας έκανε μια ερώτηση. Καταθήσατε 30.000. Ποιο είναι το νούμερο. 226.000. 50. Πρέπει να βρει με εγώ εξακολουθώ και εδώ και τόσο κακώς δεν πήγαμε και ποινικά, εξακολουθώ και τον πήγαμε. Μα που έγινε αυτεπάνιο συνήθως, αυτός θα μου λέω. Αυτός θα μου λέω. Πού είναι οι ενέργειες οι δικές μας στην αυτεπάνιο. Δεν κατάλαβε τους ότι να ακούσω ο κόσμος ο μήνυρος. Δεν τα λέω. Απόλυγε από τις πολιτικές επιτροπές, απόλυγε και από το σύνταγμα και από το Φιλιππές. Τα μισθώματα τα οποία πλέον έχουν καταστεί αδύνατο να εισπραχτούν. Να ξέρει ο κόσμος εδώ πέρα ότι έχουμε και αυτά τα θέματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Ακόμα έχω ξεχάσει την κυρία Γεωργίδου, η οποία μου είπε ότι αν έγινε κάποια νοτροσιατρική, δεν έγινε. Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Κύριε Δημάρχη, το θέμα του εργαστήριου είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί
εισαγωγές των εργαζομένων και για τους εργαζόμενους είχαμε ορίσει, είχαμε δώσει εντολή στην κυρία Σκρυπάκου στις 14 Δεκάτου του 2009 που ήταν η όργανη η κανονική αγωγή των εργαζομένων να πάει να υποστηρίξει τα θέματα. Όπως θα είχαμε πάρει και όπως όλοι πράγματι. Κυρία Σκρυπάκου, καταρχήν, δεν θέλει άδεια από μένα για να παραστάσει κατεία. Κατά την άποψή της, και δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, θα το δω, είναι υποχρεωμένη από τη στιγμή που είναι νομικός σύμβουλος να παραστεί σε κάποιο δικαστήριο. Τώρα, ο κ. Κοριτσόπουλος, ο οποίος ήταν ο υπουργός των εργαζομένων, αυτός μας υποβάρδιζε. Είχε κάνει μια αγωγή στις 24/9, είχε κάνει μια αγωγή στις 26/9, είχε κάνει μια αγωγή στις 12/11. Είχε κάνει μια αγωγή στις 29/11, είχε κάνει αγωγές για το ίδιο θέμα και μας ζητούσε από εμάς, από τον Δήμο, να του δώσουμε φυσιολόγηση να παραστεί για όλες αυτές τις αγωγές. Εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι, αλλά εμείς πάντως στον Κοριτσόπουλο είχαμε. Λέω λοιπόν στην κυρία Σκυπάκου ότι εγώ μου λέει έχω εντολή από τον Δήμο να υποστηρίξω στις 14 δεκάτου την αγωγή αυτή. Γιατί η εντολή που έχει δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για αυτή την αγωγή. Από εκεί και ύστερα τώρα, κάναμε μια εντός εισαγωγικών τρίπλα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν τέθηκε το δικαστήριο. Από εκεί και ύστερα δεν νομίζω ότι οι υπάλληλοι αυτοί απολύθηκαν, πήραν μια αναβολή που εδώ είμαστε. Αυτό σαν τα λαχτή είναι βαρύ, ακόμα παροχημένο θα έλεγα. Τώρα όμως όσον αφορά τα λεφτά που έχω στις σελίδες, το έχω παρακολουθήσει και στα social media μια σχετική. Δεν ξέρω τι προδιαγραφές, γιατί δεν τις ξέρω, αλλά είναι στην διάθεση. Μπορείτε να μας παρέχετε αυτές. Ναι, και σε όλες. Και αύριο να τις πάρετε. Γιατί το κάνει φαίνεται με λέγα, είναι συμφωνία. Είναι πάρα πολύ. Έχω τον άνθρωπο αύριο να τις πω. Να τις πω ένα καθό. Να δείτε και τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά κυρίως και τις προσφορές. Οι οποίες, όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία το που σας λέω, διότι οι προσφορές ήταν αρκετά χρήματα παραπάνω, χιλιά, αρκετά. Είναι από εταιρείες που δεν είναι, να το πω σε εισαγωγικά, της γειτονιάς. Είναι φόρους που νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται. Άρα λοιπόν μπορείτε αύριο να βάζετε, και εμένα μου κάνει εντύπωση, ρώτησα, έψαξα, τώρα βέβαια πως είναι ακριβό. Η πρέπουσα όμως, έτσι. Άρχισα και το απόφυγε με σε μέσα από τα όσον αφορά τώρα το σχόλιο που έγινε για τη Σμύρνη, εντάξει, ξέρετε ότι έχω κάποιες ευαισθήσεις σχέση με όλα τα θέματα. Δεν πέρασα χθες έξω από το Δημαρχείο, δεν πέρασα χθες έξω από την Σμύρνη. Το λέω γιατί η κυρία Αγγελίδου είναι νέα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την καλωσορίσουμε. Αλλά ένα πράγμα με ενόχλησε λίγο. Δεν σας κρύβω, δεν θα λέγα, δεν έκανα κανένα σχόλιο. Με ενόχλησε αυτό που είπατε για το DNA. Τώρα κάθεστε δίπλα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζει και το DNA της Νέας Μήνης και το δικό μου και το δικό του κτλ. Δεν πρέπει να μιλάμε για DNA για τη Νέα Μήνη ούτε κάποια διαδρομή σε σχέση με την ανάπτυξη θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη Σμύρνη. Εγώ θα πω κάτι άλλο τώρα. Αν κάναμε κυλό στο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι ένα φεστιβάλ με τέχνης, πολιτισμού, πολλών και διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης. Πάντα όμως, κάθε χρόνο, θα πάρουμε μία περίπου γενιά, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Καταρχήν να πω ότι αυτή τη στιγμή διοργανώνουμε στις 6 Οκτωβρίου ένα εκεί εχθράκι, αν θέλετε, μισό λεπτό, μας πρότει. Ο οποίος είναι ένα πανελλήνιο πια γεγονός, πολύ δυσκολία το κάναμε. Είναι ουσιαστικά αφιερωμένο στις αρισμότητες πανελλήνιες. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να περάσουμε κάποια μηνύματα μέσω ενός λαϊκού αγώνα και ενός μεγάλου γεγονός που συνδυάζεται στις πολλές μορφές της έκφρασης. Οπότε αφορά ένα πανελλήνιο γεγονός δεν σημαίνει ότι μία εκδήλωση για τη Σμύρνη, που θα κινηθεί η Σμύρνη,
πρέπει πάντα, τουλάχιστον εμένα στη διάρκεια της εξέλιξής μου και ως προσωπικότητα και ως άνθρωπο που ασχολούμαι πάρα πολύ με τα θέματα και αφιερώνω και χρόνο αλλά και χρηματικό πολλές φορές, νομίζω ότι το να ασχολούμαστε με τις μήνες σημαντικά είναι το ένα κομμάτι. Και το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε για να μην ξεχνάμε. Το να ασχολούμαστε με τη Σμύρνη με κάποιον άλλο τρόπο, ίσως και λίγο προεκτατικό, είναι ίσως ακόμα πιο χρήσιμο γιατί μαθαίνουμε και άλλοι την ιστορική μας κληρονομιά και δημιουργούμε μια κουλτούρα και μια παιδεία. Το απόλυτο μου είναι ένα. Έχω συμπαθωθεί ιδιαίτερα, και όχι μόνο, πάρα πολλοί κόσμοι. Και εκεί είναι μια πολύ μεγάλη κέλα, όχι του Πρόεδρου της Εστίας, τη δουλειά που κάνει. Βασικό σε όπως φωνίζει και τα λοιπά. Και είναι αυτό που το αναπαρήγανε, το Ιωκοσάβλας Ναβούρου, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι γόνος Σμυρνιάς μητέρας, το 1924, είναι Αρμένιος, δηλαδή πρόσφυγας, έχει τιμηθεί από όλη την Ιφίλιο, όχι μόνο για τις καλλιτεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που έχει βοηθήσει τον αρμένικο λαό και κατ' επέκταση όλο το προσφυγικό κομμάτι ως έννοια, και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη κέλα, όχι για τον καλλιτέχνη Σάλλας Ναβούρ, να συνδέουν και μάλιστα αρνητικά να μπορεί ένα Γάλλο φέραμε, λέει. Κάνει μια δεύτερη και μια σκέψη, διότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, εγώ το λέω για τον εαυτό μου. Και μάλιστα με τους ανθρώπους που αναπαρήγαγαν, ξαναλέω, ο πρόεδρος της Εστίας είναι ο πρόεδρος της Εστίας. Επίσης, δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν κάναμε μια εκδήλωση για τις μήνες στις ιωνικές γιορτές, όταν η μόνη παραγωγή που στήθηκε στην Αθήνα και έγινε μόνο στο Δήμο Νέας Μήνης ήταν με τη Ζαλεγοπούλου και την πλήρη σύνδεση της Ευσουνδιαπίνας Βόλου, μια τρίωρη συναυλία καταπληκτική, στην οποία πήγατε. Μπορεί να μην το γνωρίζατε, το σέβομαι, αλλά όταν θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο, λίγο ψαχνόμαστε. Και τέλος, επειδή μου λέτε ότι ξέρω εγώ, ο πρόεδρος της Εστίας. Για μια εκδήλωση θυμήθηκα ότι είχε κάνει η Εστία, έτσι. Για μια εκδήλωση που είχε κάνει η Εστία. Συγγνώμη. Διορθανώνει και τιμάει τη Σμύρνη και τις άλλες μόρτες πατρίδες. Και να σας πω κάτι. Προσωπικά είμαι κατά το χέρι. Το αφήνω σε αυτούς που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις των χέρι και που τους αρέσουν. Ολοκληρώθηκε η ερώτηση και έχουμε τώρα αγαπητή συνάδελφη στην υπηρεσία διάταξη. Έχουμε ένα έκτακτο. Το έκτακτο αφορά αποδοχή ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΣΟΥΣΟΥ του Δήμου Νέα Λίμνη. Εγκρίνεται το έκτακτο ή όχι? Από το σώμα. Εγκρίνεται το έκτακτο. Υπάρχουν ερωτήσεις σε μια στόμα συνάδελφη. Αντιρρήσεις, εγκρίνεται ομόφωνα στο έκτακτο. Πρώτο θέμα, ορισμός μελών. Δέλτα σήμα του νομικού προσώπου πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός του Δήμου Νέας Μήνης. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφε, το νομικό πρόσωπο του πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού αποτελείται από τα 9 μέλη. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο που μας έχει έρθει, τα 3 πέμπτα, το 9 είναι 6. Άρα 6 είναι η παράταξη, να πούμε, της διοίκησης, είναι η παράταξη του Δημάρχου και υπάρχουν και 2... 4 λαϊκά, ας πούμε, δεν λέω, είπε, αφού υπάρχουν. 2 βάζει αντιπολίτευση,
δύο αντιπολίτευση με του αναπληρωματικού τη. Έτσι, και είναι και ένα λαϊκό μέλο. Εγώ λοιπόν από την πλευρά μου ορίζω σαν δημοτικό σύμβουλο στο Κατζατουρία το Βαγγέλη, την Καραγιάννη τη Δωροθέα και τον Κολυντάρη το Διονύση. Είναι πέντε ιερετοί, άρα πρέπει να προτείνουν και δύο αντιπολίτευση. Ορίζω ως αναπληρωματικούς τον Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο και την Βαρκοπίτη Κυρίλα. Λοιπόν, τώρα ζητάω την αντιπολίτευση να προτείνει. Κυρία Σάντροφε. Όταν λέμε τα ιδίω για την πολίτευση εννοούμε από το σύνολο της δημοκρατίας. Από το σύνολο της δημοκρατίας. Τι ψηφίζονται, πώς γίνεται. Δηλαδή το σύνολο από εμάς εδώ τι είναι. Είναι κυβερνησιμότητα. Δεν ξέρω τι θα, πώς θα τα κάνουμε παρακάτω και δεν ανοίγω το θέμα. Θα το δούμε στα επόμενα, γιατί τα επόμενα είναι λίγο πιο σύνθετα τα διοικητικά συμβούλια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταλήξουν. Δηλαδή, ρωτώ, η αντιπολίτευση, η οποία εσείς προτείνατε τα εξωτερικά, θα προτείνετε και αντιπολίτευση. Ερώτημα με ποιο τρόπο, αν διευκρινίσω. Γιατί εσείς ο πρόεδρος, εσείς θα τον κάνετε από αυτό. Άρα, με ποιο τρόπο η αντιπολίτευση μπορεί. Και δεύτερον, αν μετά τον ορισμό, εν πάση περιπτώσει, των τριών, είναι σαφές ότι η αντιπολίτευση έχει δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές και ένα λαϊκό μέλος. Συμφωνώ με αυτό νομίζω. Το λέω για να δεν πάω κανένα λάθος. Θα παρακαλούσα να υποδειχθεί η διαδικασία. Πώς υποδεικνύει η αντιπολίτευση, γιατί έτσι πολύ το συνέχεια. Και ένα δεύτερο, εάν μετά το σύνολο των οριζομένων μελών από την πλειοψηφία και από τους εργάζοντες σχεδιασμούς τίθεται σε κρίση συνολικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αυτή η ορισμή. Ποια είναι η κατά τη γνώμη σας διαδικασία, δηλαδή σε συγκρία 9, τίθεται μετά από 9. Σύμφωνα με την διευκρινιστική που έχει, ο Δήμαρχος ορίζει τους αναπληρωματικούς, έτσι. Ζητάει από την αντιπολίτευση να ορίσει τους δύο, στην περίπτωση αυτή εδώ. Δύο συν δύο αναπληρωματικούς. Ο Δήμαρχος ορίζει κανονικά μέλη. Τα ορίσατε. Εμείς πέστε μας τι μπορούμε να κάνουμε. Σας πούμε και στην άποψη μας μπορείς. Εσείς ως προεδρία να διαφωνείτε. Από την ύστερα ορίζετε και εσείς το λαϊκό μέλη. Πώς. Εμείς δεν είμαστε ένας για να το ορίσουμε. Εσείς το ορίσατε. Αν δεν έχετε συμφωνήσει, υπάρχει μια πρόταση από εσάς, υπάρχει μια πρόταση από τον κύριο Παπαδόπουλο κτλ. Να κατατεθείτε να αποφασίσετε ότι πόσο πρόταση. Εκεί λοιπόν, επειδή το έβλεπα ότι είναι αυτό που έθεσα, έχω την άποψη και την πεποίθηση κιόλα, όχι μόνο την άποψη, αυτό που λέτε το σέβομαι ως άποψη δεν προκύπτει από πουθενά. Τι δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει ότι η συμπολίτευση θα καθορίσει με την ψήφο της το ποιοι θα είναι την αντιπολίτευση. Αυτό δεν το βλέπετε πουθενά. Είναι έξω και πέρα από το πνεύμα του οποιοδήποτε νόμου και του προηγούμενου και του καινούργιου. Εάν είναι να αποφασιστεί η αντιπολίτευση όπως και κατά το παρελθόν σε εγκυρίους που ισχύουν και δεν έχουν αναλυθεί, θα πρέπει μεταξύ της, εάν διαφωνεί και έχει περισσότερες υποψηφιότητες από τις προβλεπόμενες, να ψηφίσει μεταξύ της. Και σε αυτό σας παρακαλώ να συμφωνήσουμε. Δεν μπορεί η πλειοψηφία, όπως και εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε τις πλειοψηφίες. Ούτε αυτό που είναι. Λέω, αυτό τεκμέρεται. Τεκμέρεται και από τις προηγούμενες διαδικασίες, από την προηγούμενη εκλογή. Ιδανώς θα έπρεπε και εμείς να συμμετέχουμε στην εκλογή. Δεν μπορούμε. Λέω λοιπόν μια διαδικασία στην οποία λέω ότι καταθέτω για να δω το τρόπο της διαφωνίας. Ότι βεβαίως. Ότι βεβαίως ο Δήμαρχος είναι ο πολύ σωστά τρόπο, η αντιπολίτευση οφείλει να μπλοκίνει στις τρεις θέσεις, εάν έχει και θα δείτε και σε μια διαδικαστική πρόταση που καταλήξω. Εάν η αντιπολίτευση δεν συμφωνεί και έχει περισσότερες υποψηφιότητες, τότε η αντιπολίτευση ψηφίζει.
για τις δικές της προσφυγές και τις υπολείπες, όπως και κατά το παρελθόν. Και δεύτερος, κατά τη γνώμη μου, το συνολικά διαμορφωθέν συμβούλιο, 6-3, μετά από αυτά που είπαμε, οφείλει να τεθεί κατά τη γνώμη μου, ήθελα την άποψή σας. Οφείλει να τεθεί ένα συνόλο στην ομοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όποιο το θέλει, θα σα δώσει μόνο μέρο. Από εκεί το χώρο και θα αποδεχτεί σε άλλο. Εάν λοιπόν συμφωνούμε στο ότι η αντιπολίτευση οφείλει μερικό τη μερική τη διαδικασία, το οποίο δεν συμμετέχει στην πολίτευση, να ορίσει του αντιπροσώπου τη, εάν συμφωνούμε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, το θέτω και εσεί που εδώ είστε, και εδώ πολύ προσδιορισμό τη αντιπολίτευση. Δεν ξέρω με ποιο διαδικαστικό τρόπο να μα δοθεί η δυνατότητα ω συνδυασμού τη αντιπολίτευση να διαβουλευτούμε για το επόμενο συμβούλιο, για μια εβδομάδα μεταφέτω. Προκειμένου να μην οδηγηθούμε στις προσφορίες, αλλά να επιχειρήσουμε και εμείς μια συνθετικό τρόπο σε ό,τι μας αφορά, στους προσφορές μας και από εκεί να καταλήξουμε σε ένα συνθετικό επιχείρημα. Από τέτοια. Εγώ, παρακαλώ. Ησυχία. Ησυχία, κύριε. Παρακαλώ. Θα τοποθετώ πρώτα λίγο πολιτικά, και επειδή έχουμε και πολίτες εδώ και είναι πάρα πολύ ευχάριστο, και ελπίζουμε και σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να έχουμε αυτή και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτή είναι η απόφαση του τι γονατογράφημα έγινε σε μια απόσταση. Μέσα σε αγωγικά, στην κατεπίφαση κυβερνησιμότητα. Είναι η απόλυτη απόφαση. Δεχόμαστε βροχυγρών διευκρινιστικές εγκυκλίους και εσείς που έχετε ομονοήσει με το πλαίσιο και προσπαθήσετε να δώσετε πολιτικό μανδύα στην αυτογραμμή, η οποία κρεμίστηκε σήμερα, είναι απολύτως απαράδεκτη διαδικασία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο προηγούμενος νόμος τι έφερνε, έφερνε την αναλογικότητα. Ανάλογα με τις δυνάμεις του καθένας, εκπροσωπείτο στα νομικά πρόσωπα. Όχι τρεις στολάρες στο ξύδι για να διοικήσουμε είτε είμαστε 15, είτε 21, είτε 20. Δεν θα υπήρχαν αυτές οι φεδρές διαδικασίες, να μην ξέρουμε να ερμηνεύουμε τις εγκλήρους που μας έρχονται από υπόγειμα σχετικής διοίκησης. Αντιλαμβάνεστε και η μεν και η δε, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε, που κρινόμαστε, τι υποστηρίζουμε και τι όχι. Και με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Πολιτική δήλωση. Επίσης, κάτι άλλο, που διάθεσα και πριν, και αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση συνολικά, αλλά εγώ το παίρνω γιατί το έχω σηκώσει αυτό το θέμα, το σηκώνω το βράδυ, το έχω σηκώσει σε όλη την προεκλογική περίοδο. Όποιος τοποθετείται νομικά για τα ζητήματα, θα πρέπει, αν δεν είναι νομικός, τουλάχιστον καλός, να έχει συμβουλευτεί νομικούς. Κι αν πολιτικά κάποιος είναι ανεπαρκής ή το ερμηνεύει κατά τον τρόπο, καλό θα είναι να είναι λίγο κατασχετικός. Τι θέλω να πω. Η σύμπραξη. Σας κάναμε και τα υλικά μας. Λέει αμερική και αμετάκλητα από τη στιγμή που υπογράφουν οι δύο παρατάξεις, οι οποίες διατηρούν την αυτοτέλειά τους ως παρατάξεις. Να μαζευόμαστε, να τα λέμε και τα πολιτικά δεν διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Το αντιλαμβάνεται αυτό το σώμα ή δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Αν θέλετε να μιλήσουμε νομικά, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Παρακαλώ. Απλά για να το προσέχουμε, για να ξέρουμε σε όλη την κλίση. Τρία λεπτά, κανένα παραπάνω. Πώς προς τη διαδικασία, να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Όταν βγαίνουμε και είμαστε, συμφράζουμε, είναι βαθιά πολιτικές αποφάσεις αυτές, οι οποίες αντανακλούν τον κόσμο που μας ψήφισε με το προηγούμενο πλαίσιο και ερχόμαστε να αποφασίσουμε με το τωρινό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πέραν αυτού, όχι αυτό, προς τη διαδικασία, αυτό είναι πολιτική δήλωση. Ως προς τη διαδικασία δεν έχουμε καμία αντίληση. Δεδομένου ότι δεν μας δίνονται τα φώτα, τα αναλογικότητα υπάρχει,
ούτε καλή διαχειριστική εγκύκλωση υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Θέλαμε εμείς που είμαστε οι πολιτικές δυνάμεις να αποφασίσουμε να έχουμε το χρόνο μας, να μας το δώσει το παραλούμε, να μπορέσουμε και εμείς να υπάρχει μια ομοθυμία, μια κουτά να μπορεί και εμείς. Ναι, κύριε Βρέντε, παρακαλώ. Ναι, ένα λεπτό για παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς τώρα το έξοδο με αυτού του αυτού το καταγγείλαμε από τη Σύμβρια αυτού το καταγγείλαμε. Μην επανερχόμαστε. Πώς προλάβαν και ήταν το καταγγείλαμε, σε όταν και καταγγείλαμε μετά. Σας καταγγείλαμε και με τη σειρά, δεν βοήθησε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, οι πρώτες που τελάγει, δεν σε ρωτήριο μου, δεν σε ρωτήριο μου, τελάγει. Κουτελάκι, έχεις για την αντιπολίτευση και μόνο, έχει την ουσία της απλής αναλογικής. Ακριβώς αυτό είναι ο σκοπός και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό, με την έννοια δηλαδή η αντιπολίτευση στο βαθμό που μπορεί να εφαρμόσει μεταξύ της την απλή αναλογική και να δράσει αναλογικά της έντρας των αναλόγων. Ούτε ώστε να εκπροσωπηθεί η αντιπολίτευση, δεν μας απασχολεί η συμπολίτευση του πλειοψηφία, είναι με τον νόμο Θεοδωρικάτου, τον αισθό νόμο, ας τον υποστηρίξουν και ας κάνουν τα θέματα τους και τρόπο να ζητήσουμε πραγματικά να μοιράσουμε και εμείς τις δυνατότητες που έχουμε το μοίρασμα εισαγωγικά, έτσι, να εφαρμόσουμε μάλλον την αναλογικότητα εκλογής σε αυτά τα όργανα που μπορούμε. Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, τελικά θα έχετε τον χρόνο σας να διαβουλευτείτε για να Και τα εξοφίτσια
δυστυχώ είναι για τα δύο πέντε. Τα δύο πέντε. Απολύτω πρόβλημα. Όχι κύριε, τι λέτε τώρα, όπω θέλετε, τα λέτε. Να στείλετε να σα το διαβάσω. Θέλετε να σα το διαβάσω. Ο νόμο ο διαδόχο. Δεν διαφέρει τα δύο πέντε, τα δύο αυτό είναι. Θα το δω, θα σα το πω. Προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και των συνδέσμων του. Κατά τη συγκεκριμένη αναλογία, τα 3 πέμπτα των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Τα δε 2/5, τα δε 2/5 από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Δεν είναι τα 2/5 επί άλλου νούμερου και τα 3/5 είναι από άλλου νούμερου. Με όποιο νούμερο. Από τι συνολικέ παρατάξει. Όχι, προσέξτε. Όχι, το ότι ενδεχομένως είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάνα το συμφωνία.
Και αντιλαμβάνεται κατά το δοκούν ότι συμφέρει και τι συμφέρει ανάλογα με τους σχετισμούς και δεν έχετε ρητή, επειδή ο νόμος υπερισχύει ψυχικλίου και δεν έχετε ρητή, σαφή, καθαρή εικόνα για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Το λέει και η κυκλίωση. 13 Σεπτεμβρίου 2019. Πρώτη σελίδα. Προβλέπεται ο ρυθμός μελών στην οικονομικό προσώπο και των εκπαιδευτικών καθώς και στην τσέπη. Κατά αναλογία, διαβάζω την εγκύκλιο. Τα 3/5 των μελών και συλλαμβανομένων των προέδρων με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Και τα 2/5 από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Και η εγκύκλιο και ο νόμος. Thank you.
πολύ. Δεν μπορεί να διαβάσει το νόμο. 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 Δεν
Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε.
Θα κάνετε 10 λεπτά διάλειμμα, έτσι και θα επανέλθουμε σε 10 λεπτά. Ναι, να το πω. Δεν είναι 10 λεπτά να παθαίνει. Μετά. 10 λεπτά διάλειμμα για να. Θέλω να το πω εγώ το μυαλό μου. Σα ευχαριστώ. Εσεί το διακόπτετε. Δεν πρέπει να το διακόψει ο πρόεδρο. Θύμα. Θέλω αυτά ως νέος εκδημένου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
και δεν είναι πάλι προσωπικό, έχει να κάνει με τον Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι πολιτική θέση. Άρα δεν είναι πολιτική θέση. Όχι, όχι, επειδή απαντήσατε πολιτικά, όπως πως ότι ζητήθηκα ερμηνευτικές εγκύκλοι και από την... Ναι, αλλά το απαντήσετε πολιτικά σε αυτό. Είναι πολιτική, πολιτική το αυτό. Για πώς το σκέφτεστε, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, αυτό είναι διαπίστωση, προφανώς, αλλά πάλι λύση δεν πήγα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι διακοπή για να μου πούμε κάτι άκρη. Πρώτα απ' όλα θέλω να απαντήσω στον κύριο Παπλόπουλο, ο οποίος επανέφερε στην τάξη, γιατί πραγματικά, ας πούμε, βιάστηκα να διακόψω από μεριάς μου το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ έπρεπε να το κάνει ο Πρόεδρος. Πρέπει να ξέρει εγώ ότι το έκανα για να μπορεί να βρεθεί κάποια καλύτερη διαδικασία. Πρέπει να ξέρει όμως και εκείνος εκεί ότι να διαβάσει τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να παίρνει το λόγο 15 φορές, ας πούμε. Εντάξει, θα το παίρνει το λόγο μία φορά και θα ξαναπάρεις τα δευτερολογήσεις. Όποια στιγμή θέλει να πάρει το λόγο δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει, άρα λοιπόν, εάν θες να είμαι και εγώ εντάξει, θα πρέπει να είσαι και εσύ εντάξει. Διάβασε λοιπόν ποιος είναι ο κανονισμός για τον αρχηγό της παράταξης και αυτό να το κερδίσει πάνω. Τώρα. Σε κάθε θέμα, όχι όποτε θέλει, σε κάθε ζήτημα που προκύπτει. Δεν τοποθετείται. Στο ίδιο ζήτημα, έχει τοποθετηθεί 10 φορές στο ίδιο ζήτημα. Δήμαρχε, συγγνώμη. Σε αυτό το ζήτημα δεν τοποθετήθηκα εγώ σε σχέση με τη διαδικασία, παρακαλώ πολύ και να δευτερολογήσω. Και θα έλεγα, επειδή θέλετε να με ευθετήσετε και εσείς, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Τον έχω διαβάσει τον κανόνα μου. Ξέρω πολύ καλά τα δικαιώματα. Είμαι και στην πλευρά της αριστεράς που τα ξέρουν και είναι πρέπει να διακόπτει το χωρίς να μπούμε ούτε σε μια διαδικασιολογία, ούτε σε μια διαδικασία να μετράμε το δευτερόλεπτο, να μετράμε το αν μίλησε κάποιο μια δεύτερη φορά. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ψυχοδομητικά. Ας μην ευτελίσουμε τη μεταξύ μας λύση αυτής της διαδικασίας σε μια διαδικασία χρονομένου. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δείξει και στην προηγούμενη θητεία. Συμφωνώ, έχετε δείξει και στην προηγούμενη θητεία τη δυνατότητα και ευέλικτος να είσαστε και να κρατάτε το μέτρο όλων μας όταν ξεφεύγουμε. Αλλά ας αποφύγουμε αυτό με τους εξωτερικούς. Η συζήτησή μας ήταν καλό. Μας τιμούσε. Ότι δεν είναι. Καλά κάνατε και διακόψατε. Αλλά αν αρχίσουμε να λέμε ποιος μίλησε 30 δευτερόλεπτα παραπάνω ή αν χρειάζεται να μιλήσει δεύτερη φορά. Και αν δεν πάρετε εκεί που τραβάνε εδώ οι κύριοι με τις κάμερες, να δούμε τα κάλια μας το βράδυ. Λοιπόν, από ό,τι μου είπατε, για το θέμα του πολιτιστικού οργανισμού και του αθλητικού οργανισμού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα μπορούμε να περάσουμε το πολιτιστικό οργανισμό αυτή τη στιγμή. Συμφωνείτε? Τι μας είπατε κάτι. Εγώ έχω διαβάσει τις συνδικλούς σε βάση τόση για να τοποθετηθούμε, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εμείς, κατά την άποψή μας, έχουμε κάνει σωστή επιλογή. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, θα συνεχίσουμε την στενέωση των νομικών προσώπων με τον τρόπο που ερμηνεύουμε εμείς στην Αιγύπτο. Αυτή τη στιγμή, εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να καταγγείλετε και να μας επαναφέρουν στην τάξη. Έχουμε διαβάσει, λοιπόν, έχουμε ερωτήσει επανειλημμένως και αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι είμαστε σωστοί. Άρα προχωράμε στη διαδικασία. Να καταλήξω σε μια διαδικαστική πρόταση. Πολλοί πολλοί συνάδελφοι από τις φωνές μας και εγώ προσωπικά που δεν είναι συγκεκριμένοι και δεν είναι διαβάσει, οι οποίοι μπορεί να μην κατανοούν τη συζήτηση. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Εθνική στέγη. 15 μέλη διοικητικό συμβούλιο.
3, 5, 15, το οποίο προκύπτει 9. 9 λοιπόν θα έχει παράταξη του Δημάρχου κατά την ερμηνεία σας. Και 4 που είναι τα μέλη από το Σωματείο, 13. Τι μένει για την αντιπολίτευση, 2. Άρα η αναλογία 3, 5, 2, 5 στην εθνική στέγη σημαίνει 9 η πλειοψηφία και 2 η πλειοψηφία. Λέω ένα παράδειγμα για να κατανοήσουν όλοι γιατί μας βλέπετε με εξυπηρετούς ενδεχομένους τόνους. Η διαδικαστική πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Γιατί είναι δεδομένο ότι τα 4 μέλη πιστεύουν στην εθνική στέγη. Δεν είναι πώς είναι. Όχι, δεν είναι ότι είναι δεδομένο. Λέω όταν θα. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα, εάν τα 3/5 τα δικά σα υπολογιστούν στην εθνική στέγη του 15 που είναι το Συμβούλιο, οδηγούν στο 9 υποδεικνύεται εσείς. Το αντίστοιχο και 4 που θα είναι τα μέλη, δεν τα υπολογίζω σε εσάς. Και 4 που ξέρετε τον πρόσφατο. Δεν τα υπολογίζω. Λέω πρέπει να έχετε 4 στην εθνική στέγη. Αυτό που μένει μέχρι το 15 είναι 2. Άρα η αναλογία του 3/5, 2/5 στην εθνική στέγη θα βγάλει 9 με 2. Λέω λοιπόν, και κατά αναλογία αυτό θα βγει και στις, αυτή η αναλογία που σας είπα και στις σχολικές επιτροπές, ενδεχομένως και στο καπί. Δηλαδή, γιγάντος των 3/5 και κατακριτισμός των 2/5. Εντάξει, λέω λοιπόν, μια διαδικαστική πρόταση. Να αναβάλουμε, διότι ακόμα και στο πολύ σωστά ο Δήμαρχος είπε για την εθνική στέγη, για το πολιτικό γραφικό πλαίσιο. Υπάρχει το θέμα να διαχειριστεί και εμείς σας ζητάμε την αναβολή για να καθορίσουμε την εκπροσώπησή μας. Αυτό που μας, ακόμα και κατά τη δική σας άποψη μας αναλογεί, άρα σας ζητούμε μια αναβολή για αυτό, να πάμε με μια ενιαία πρόταση. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να μας το παραχωρήσετε έστω. Δεν βλέπετε, προσπαθώ να είμαστε εγκούραστο. Αλλά λέω, μέχρι το επόμενο συμβούλιο που μπορεί να την άλλη εβδομάδα και όχι τον άλλο μήνα, να κάνουμε και μια σύσκεψη επικεφαλής στον παρατάξιο και εφαρμογή του Δήμου, να καθορίσουμε. Και αν εσείς ακόμα εμένετε στην ερμηνεία των 3/5, δεν έχουμε να καθορίσουμε με ποιο τρόπο, αν διαφωνεί, η αντιπολίτευση θα υποδείξει και τι ψηφίζουν στην υπόδειξη των μελών. Άρα έχουμε να λύσουμε διαδικαστικά ζητήματα, ακόμα και εκεί που διαφωνούμε, να τα αφήσουμε λοιπόν διαφωνούμε, να λύσουμε αυτά που μπορεί να συμφωνήσουμε και να πάμε σε ένα επόμενο συμβούλιο την άλλη κάτω, όπου να επιμείνετε στις απόψεις, στα 3/5, 2/5, και δεν μας αλλάξουμε γνώμη, αλλά να έχουμε διευκρινίσει όπως εμείς επιτρέπουμε να μας έχουμε και χρόνο να υποδείξουμε κοινά υποψήφους κτλ. Τουλάχιστον στο έλασο να δούμε ποιες συμβουλές. Αυτό δεν είναι κόμπος. Σήμερα μπορεί να συνεννοηθείτε με την αντιπολίτευση για να βάλετε ένα λαϊκό μέρος στον πολιτιστικό οργανισμό και τα δύο αντιπροσωπεύοντες που μπορείτε να συνεννοηθείτε αυτή τη στιγμή ωραιότατα για να μπορέσετε να προτείνετε τα δύο αντιπροσωπεύοντες και τα δύο το ένα λαϊκό μέρος. Εγώ θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, δηλαδή όταν όταν είσαστε δήμαρχος εσείς, υπήρχε στην αντιπολίτευση κάποιο λαϊκό μέρος. Άρα λοιπόν τώρα γιατί σας ξενίζει ότι δεν θα έχετε κάποιο λαϊκό μέρος. Γιατί δεν σας ξενίζει. Ποιος, γιατί δεν σας ξενίζει. Και τι αναρτήθα μια κατηγορία. Άρα τότε δεν σας ξένιζε το ότι δεν είχαμε να κάνουμε σε αυτή την αντιπολίτευση και τώρα σας ξενίζει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δίνουμε τον νόμο έτσι. Αν θέλετε, έχει κάποιο. Αν θέλετε, θα προχωρήσουμε στην διαδικασία. Είμαστε κύριε Δήμαρχε για την περασμένη φορά. Θυμάστε όμως και την περασμένη φορά για τον τρόπο υπόδειξης στο μελών της αντιπολίτευσης είχαμε μια διαφωνία. Είχατε πάλι την ίδια άποψη ότι για τον ορισμό συμμετέχετε κι εσείς και έπεσε η απόφασή σας. Και έθετε στη δική μας την άποψη ότι για τα μέλη της μειοψηφίας αποφασίζει μόνο τη συμμειοψηφία. Σας θυμίζω τις προηγούμενες εκλογές, στην προηγούμενη θητεία. Δεν είμαστε αδιάβαστοι. Τι σας πω. Αυτό ίσχυε για την Οικονομική Επιτροπή. Όχι κύριε. Εμείς κάναμε έσταση για τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Και επαναλάβαμε στην ψηφοφορία έτσι η αντιπολίτευση αποφασίζει να κάνει μια κομμάτια για τα ομάδα. Αν επιμένετε, επιτρέψτε να πάρετε. Ο κύριος Δήμαρχος επιμένει να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Κάτι κύριε Πάνο. Για να καταλάβω, κύριε Δήμαρχε, επειδή είπατε αν συνεννοηθούμε, σημαίνει ότι προτίθεστε, Πρόεδρε, στο πλαίσιο αυτό, αν γίνει δεκτή η όθεση του Δημάρχου από το Σώμα, να
γίνει μια διακοπή μισή μία ώρα για να συνεννοηθεί η αντιπολίτευση για να έρθουν οι εξετάσει. Να κάνουμε μια διακοπή 15 λεπτών για να συνοηθείτε για όλα τα μικρότερα. Και μετά το 15 λεπτά, για όλα τα μικρότερα. 15 λεπτά να συνοηθούμε, να συνοηθείτε μάλλον και να μας φέρετε τις προτάσεις μετά το 15 λεπτά. Έδωσε διαδικαστική ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, την αναβολή τη συζήτηση των 5 θεμάτων που αφορούν τι εκλογέ μελών και το Δημόσιο Βουλίο των Αστυνομικών Σχολών. Να συμπληρώσω λίγο. Να τεθεί αυτή η πρόσταση του Γιώργου Κουτελάκη στην ψηφοφορία και εφόσον αποφασιστεί από το σώμα ότι προχωράμε σήμερα, να μα δοθεί αυτό το χρόνο και να αλλά με τη συναδελφή, υπό το πρίσμα των συνθήκων όπως εξελίσσεται, θέλω την σημερινή συνεδρίαση περαιωθήσα. Διακόπτεται. Και θα σας έρθει καινούργια λοιπόν. Ναι, σας ευχαριστώ.